I just wanna make you sway. I wanna make you sway. I just wanna make you sway. I wanna make you sway. Sway. I just wanna make you sway. Και καλή μας και καλή σας πάνω απ' όλα εβδομάδα. Καλώς ήρθατε σήμερα Δευτέρα στο Made in Star. Πάμε δυναμικά, γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω για εσάς, τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε μπει για τα καλά στο ρυθμό της δουλειάς ακόμα. Είμαστε επηρεασμένοι από τις διακοπές λίγο. Πάντως ρε παιδί μου, τσαγκάρο Δευτέρα. Ξέρεις, δεν θες να ξυπνήσεις, δεν θες να πας στη δουλειά. Τσαγκάρο Δευτέρα. Είναι και το κρύο σήμερα. Είναι και το κρύο. Είναι η πιο κρύα μέρα του χειμώνα, λένε σήμερα. Φράτσες, κάτι μου είναι αυτό. Υπερπαραγωγή. Είναι, όχι, είναι για διαφήμιση Σαμπουάν. Κάνε ένα έτσι λίγο. Τέλειο. Κάνε, κάνε. Παιδιά, δεν υπάρχει. Τέλεια. Τι σου, κορίτσι μου. Τι κάνετε, πώς είστε τα παιδιά πίσω τις κάμερες, καλά. Όλα καλά, πάμε δυνατά. Θα γίνει χαμός. Ξέρω εγώ γιατί ρωτώ, αλλά τέλος πάντων. Τι είπες εσύ. Θα μαυρίσω. Θα μαυρίσω, καμιά, θα σου πω εγώ. Λιγινάκο μου. Πολύ καλά, έβλεπα χρυσές σφαίρες εγώ. Κι εγώ είδα. Φυσικά. Θες να συζητήσουμε σήμερα εσύ. Ναι. Πώς έχετε να σας πάρει καμιά σφαίρα. Ξόπαλτσι. Τις χρυσές σφαίρες πρώτα απ' όλα, ένας λόγος που τις παρακολουθείς, άσχετα από το αν είσαι σινεφίλ και αν αγαπάς τον κινηματογράφο, είναι για τις εμφανίσεις των κυριών. Δυστυχώς, γιατί για τους άντρες σχολιάζουμε ποτέ. Όχι, τίποτα. Τι, οι άντρες ένα κοστούμι. Βάζουν ένα ρημάδο κοστούμι. Τι βάζουνε? Ένα κοστούμι. Κοστούμι. Ναι. Έτσι. Καλά το λες. Ναι, δεν υπάρχει κοστούμι. Κοστούμι. Όχι, να το πεις. Γιατί εγώ τα λέω κοστούμι, με κοροϊδεύουνε. Δεν πειράζει, αλλά με αυτήν αμόρφωτη που σε κοροϊδεύουν. Ευχαριστώ, Γιώργο, μου σε αγαπώ. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το δώρο που δίνουμε σήμερα μέσα από το Made in Star και θα κληρωθεί σήμερα, σε 2 ώρες περίπου, είναι το αγαπημένο μας Samsung Galaxy. Πανούλη, πάω από εδώ. Πού χαζεύεις, σε βλέπω, γι' αυτό το λέω. Την Ιωάννα, χάζευες. Μπράβο, αγόρι μου. Samsung Galaxy, λοιπόν, είναι το δώρο που δίνουμε σήμερα και εσάς με πάρα πολύ αγάπη. Ένα γκατζετάκι το οποίο το έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Γιατί πέρα από την χωρητικότητά του, 8 γίγκα για να βάλετε μέσα φωτογραφίες, βίντεο, να σερφάρετε στο ίντερνετ, να κατεβάζετε πολύ ωραίες ταινίες, γιατί όχι, αλλά και εννοείται όλα τα κοινωνικά δίκτυα περασμένα, όπως το Facebook και το Twitter. Δεν πιστεύω να σας μπερδεύω με αυτά που λέω. Καταλαβαίνετε. Ναι, βέβαια. Εδώ που έχουμε όλες τις ηλικίες, ναι. Καταλαβαίνετε τι λέω. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Είδες, ποιος το περίμενε. Ποιος το περίμενε. Σταματήστε. Λοιπόν, θέλω επίσης να σας πω ότι το Samsung Galaxy έχει και GPS μέσα για να βρίσκετε το δρόμο όσοι από εσάς χάνεστε, αλλά λέει και τον καιρό. Λέει γιατί και τον καιρό. Φυσικά. Αυτό πώς είδα εγώ ότι στη Φλόρινα σήμερα έχει μείον 25, παιδιά. Πόσο? Είναι η πιο χαμηλή μείον 25. Θερμοκρασία σε όλη την Ευρώπη αυτό. Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ όσοι μας βλέπετε από τη Φλόρινα, αν έχετε ακόμα ρεύμα λόγω των καιρικών συνθήκων, να μας στείλετε ένα μήνυμα πώς είναι να ζεις υπό τέτοιες καιρικές συνθήκες. Έχουμε μάθει εμείς πάνω να ζούμε έτσι, έχω να σου πω. Έχω κάνει Πάσχα στην Κοζάνη με χιόνι, με ένα μέτρο χιόνι. Ανάσταση βράδυ. Τι στάθη μου. Μείον 23 είναι πρώτον και ρεκόρ όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Αυτά είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάρτε εσείς τα κινητά σας, γράψτε μία, αφήστε ένα κενό ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54990 ή καλέστε από το σταθερό σας στο 9011 51 51 40. Πάμε όμως τώρα στα θέματά μας, παιδιά. Το οποίο αυτό που θέλω να ξεκινήσω σήμερα είναι. Και η ερώτηση πάει σε εσάς. Μάλλον όχι ερώτηση. Θα σας αποκαλύψουμε πολύ γνωστό και αγαπημένο παρουσιαστή σε σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, που τώρα δεν ξέρω θα τον καταλάβουν άμα τον δουν. Δεν νομίζω, Νικολέτα. Δύσκολα. Καθόλου όμως. Ασπρόμαυρο. Πρέπει να τώρα τον βλέπω εγώ. Ο Μιχάλης Βιουλάρης, είναι. Όχι, όχι, είναι ο πατέρας αυτού που κάνει το λέλο στη διαφήμιση. Λοιπόν, η αποκάλυψη εννοείται ότι... Εγώ δεν θέλω να πω τι μου θύμισε όταν τον πρώτο είδα. Καλύτερα. Άλλο άνθρωπο. Ναι. Όχι ότι τώρα είναι όμορφο. Γιατί αντικειμενικά δεν είναι πολύ όμορφο, παιδί μου. Είναι εγωιτευτικό. Είναι εγωιτευτικό, δεν είναι όμορφο, παιδιά. Είναι εγωιτευτικό άντρα. Νομίζω ότι αλλά τώρα σήμερα είναι πιο όρο από τότε. Αυτό λέω. Ναι, τώρα είναι καλύτερο. Είναι λίγο nerd εκεί. Είναι λίγο σπασίκλα. Αν καταλάβατε καλά, βλέπω ότι τα πλάνα πρώτα απ' όλα είναι ασπρόμαυρα στα άθλημα, αλλά μιλάμε για εποχή περίπου πόσο. Τέλη δεκαετία 80, αρχέ 90. Έτσι.
είναι επί το έργο εδώ, να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε λίγο. Ε, πάντως, οι απαντήσεις θέλουμε να είναι και δικές σας πριν γίνει η αποκάλυψη. Είτε μέσω του Facebook του Medistar, είτε μέσω του Twitter. Καταλάβατε ποιος είναι. Πω, άλλο καταλάβατε. Τόσο ξυπνάδα πια. Ε, λοιπόν, και συνεχίζουμε. Θέλω να σας πω ότι πριν περάσουμε στο υπέροχο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για τις χρυσές σφαίρες, ότι σήμερα ένα θέμα το οποίο και μας απασχόλησε πολύ, Στάθη μου, είναι ο τσακωμός μεταξύ Σταματήρα Τσιμτσιλή και Σάσα Σταμάτη. Γιατί μιλάμε για φίλες. Πολύ φίλες. Πολύ φίλες, έτσι. Πολύ στενές φίλες. Τι ακριβώς συνέβη, θα μας τα πεις. Σε συνέχεια. Σε συνέχεια. Έτσι ακριβώς. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με πολύ ωραία πλάνα από χρυσές σφαίρες, από κόκκινο χαλί, να δούμε ωραία φορέματα. Βλέπουμε ήδη τις χρυσές σφαίρες, δεν χρειάζεται να δεις πλάνα. Πού τις βλέπεις? Κοπλιμένο. Ήταν καλό. Το όνειρό μου ήταν μικρή, έτσι έλεγα. Αν δεν πάρεις ένα Όσκαρ ή μια χρυσή σφαίρα, τι έχεις κάνει στη ζωή σου? Και πώς λέγεται το... Όταν πάρεις και χρυσή σφαίρα και Όσκαρ και Γκράμι και Τόνι, έχουν μια ορολογία οι Αμερικάνοι. Πώς το λένε, κάπως. Ναι. Για τετραπλό γκράμι, ξέρω πώς λέγεται. Είναι μία λέξη, είναι μία λέξη. Σκέψου το λίγο να μας πεις. Για πάμε να δούμε πολύ ωραία πλάνα, παιδιά, από τις χρυσές σφαίρες και να τα σχολιάσουμε μαζί. Αυτά είναι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ. George Clooney. Όχι πλέον με την... Παιδιά, μπορώ να σχολιάσω μόνο τον George Clooney. Σχολίασέ τον. Τι ωραίος άντρας, παιδιά, που είναι. Αν μας πήρε τηλέφωνο, μου σχολιάζει κανένας, παιδιά. Αυτή είναι η Αντζελίνα Τζολί, η οποία φοράει Versace. Έτσι ακριβώς. Και έχετε και το ύφος της πολύ περίεργο. Και ο Λεγόρης δεν πλέπει ποιος είναι. Ο Μπραντ Πιτ. Πάει και πάει φωτογραφίες. Πάλι με το μπαστράκι. Ο Μιτσάρας. Αυτό που πρέπει να πούμε για το φόρεμα το συγκεκριμένο της Αντζελίνα Τζολί είναι το ότι είναι εξαιρετικές οι κόκκινες λεπτομέρειες και πώς έχουν συνδυαστεί με το κραγιόν, με το τσαντάκι και με το παπούτσι. Και σαφώς μαζεμένο μαλλί, γιατί ένα τόσο κλειστό φόρεμα μπροστά πρέπει οπωσδήποτε να έχει μαζεμένο μαλλί. Ειδικά αν έχει και την προσωπάρα της Αντζελίνα Τζολί. Δεν φοράει τίποτα άλλο. Ούτε κόσμο. Να το βλέπουν ορισμένοι. Φοράει σκουλαρίκια. Αλλά πολύ μικρά είναι. Διακριτικά. Που βάζουν και κάτι εδώ στο λαιμό, κάτι στα χέρια, κάτι τέτοια. Σαν παγκάρια. Ναι, δεν ξέρετε τι θέλω να σας πω. Για να το πούμε και στις τηλεθεατριές μας. Είναι υπερβολικά αδύνατη, παιδιά. Ναι. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ. Ναι, μα όλοι λένε ότι μπορεί να πάσχει και από νευρική ανορεξία. Glenn Close. Α, η άλλη κυρία πίσω ποια είναι στάθμη που σπέζει. Φυλάει. Είναι της ηλικία σου, νομίζω. Σε καλή την έννοια, το λέω. Σοφία Βεργάρα, βλέπουμε εδώ. Καλά, θεά η Σοφία Βεργάρα. Η Σοφία Βεργάρα παίζει σε μία από τις πιο ωραίες κομμωδίες των τελευταίων χρόνων, το Modern Family. Το οποίο ψηφίστηκε το cast καλύτερη χαρακτήρα της δεκαετίας. Έτσι, λοιπόν, και θα συμφωνήσω. Να πούμε ότι εμφανίστηκε με τουαλέτα Vera Wang. Όχι το σκυλάκι που βλέπετε, αλλά η Σοφία Βεργάρα. Η Σοφία Βεργάρα. Το σκυλάκι θα το συζητήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια. Και τα κοσμήματά της άκουσαν 4 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ. Παναγία. Χάρι Winston. Και την είδαμε και σε διαφήμιση εχθές, παρακαλώ. Πού εννοεί σε διαφήμιση? Σε διαφήμιση, σε σφαίρες. Super sexy. Μάλιστα. Δείτε τι ωραίο όμως που είναι απλό το μαλλί της. Έχει ένα ωραίο πιστολάκι, έτσι έναν άλαφρο μαλλί. Αν γινόταν στην Ελλάδα, παιδιά, κάτι αντίστοιχο, φαντάζεστε πώς θα ερχότανε. Τα τηλεοπτικά βραβεία του έθνους δεν τα είχαμε. Παιδιά, λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε με ωραίες τουαλέτες, υπέροχες τουαλέτες, για να παίρνουμε κι εμείς εδώ στην Ελλάδα ιδέα. Μαρία Μενούνος με κίτρινη τουαλέτα, που είναι και η τελευταία λέξη της μόδας. Και έκανε τη διαφορά. Η μόδα πάει, δεν ξαναμίλησε. Όχι, αλλά το χρώμα του καλοκαιριού και όλο το χειμώνα είναι αυτό το κίτρινο λάιμ που λέμε. Έτσι. Το λάιμ που πρασινίζει λίγο, αυτό είναι, ναι, το λεμονί. Πάρα πολύ ωραίο. Και το μαλλί της φοβερό, σινιών ψηλά. Νομίζω ότι αντιπροσωπεύει τις Ελληνίδες, μας κάνει διαφήμιση στο εξωτερικό. Οι γλουτοί που κάνουν τη διαφορά. Α, το έκλεπε σε το μάτι μου, Ιωάννα μου. Ωραίο το φόρεμα, αλλά μπορείς να πεις και την Καμπύλη. Το χλάδι. Μπορούμε να συνεχίσω, παρακαλώ πολύ. Α, υπέροχα. Δεν βλέπω όμως ποια κυρία είναι. Είναι η κυρία Χάιντι Κλουμ, η οποία εμφανίστηκε με Calvin Klein τουαλέτα. Και ουσιαστικά είπαν όλοι ότι έφερε το καλοκαίρι στις χρυσές σφαίρες, γιατί φόρασε μόνο την μακριά τουαλέτα αυτή, τη nude, σε nude αποχρώση που λέμε. Της πούδρας δεν είναι αυτό. Ναι, σε μπάλα αποχρώση. Και φόρεσε μόνο αυτό το φοβερό κολιέ με τυρκουάζ πέτρες. Που έκανε τη διαφορά. Ναι, και ασορτή το ίδιο φοράει και στο δάχτυλό της, το δαχτυλίδι το φοβερό. Θα μου άρεσε με μαζεμένα μαλλιά. Γιατί? Για να φαίνεται πιο πολύ, γιατί είναι πολύ κλειστό το φόρεμα, ναι. Και είναι και πολύ τρεις σειρές το...
Κολιέτη. Πάρε τηλέφωνο τώρα, το πείτε. Όχι, ξέρει έχω παρατηρήσει κάτι όνομα μου για τη Χάιντι Κλουμ όπως τη λέμε τώρα στη φωτογραφία. Πρέπει να έχει ψιλοπροβληματάκι με τα αυτάκια τη. Γιατί. Δεν την έχουμε δει ποτέ, σχεδόν σπάνιες εμφανίσεις μάλλον, με μαλλί πιασμένο. Την είχαμε δει τώρα. Όχι, με την κόκκινη τουαλέτα. Στην κόκκινη την τουαλέτα αυτή θα πρόσεχε στα αυτιά τη. Όχι, λέω εγώ τώρα. Με τίποτα. Για να συνεχίσουμε παρακαλώ πολύ. Ωραία, διαφορετική όμως. Μιέλι Στάιλ. Όχι, είναι Ρίτσι, παιδιά. Είναι η Νικόλ Ρίτσι. Είναι βελούδινη η τουαλέτα, αν δεν κάνω λάθος. Η οποία. Ναι, και εμένα με το αξιωτό μου κάνει. Είναι Τζουλιάν Μακδόναλντ, παιδιά, αυτό. Αυτή η τουαλέτα. Τζουλιάν. Ναι, Τζουλιάν Μακδόναλντ. Και φοράει και φοβερά πέδιλα Τζίμι Τσου. Πολύ γυμνασμένη. Τη πάει πολύ. Παιδιά, τη πάει πολύ. Έχει δώσει έμφαση στον μπούστο. Έτσι, το βλέπετε. Δεν έχει δώσει έμφαση όμως με κάποιο ντεκολτέ. Έχει δώσει έμφαση με το ύφασμα όπως αγκαλιάζει το σώμα της. Φαίνεται φοβερά γυμνασμένη και ξέρεις, το δείχνει και στα χέρια της και στο στήθος της. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Η Μαντόνα. Μαντόνα, παιδιά. Είναι πράσινο σκούρο το φόρεμα και έχει ένα σταυρό εδώ. Λίγο gothic, λίγο. Δεν μου άρεσε και εμένα η εμφάνιση. Δεν ξέρω το στήλι της. Και ούτε το μαλλί της μου άρεσε. Με πήγε πολύ πίσω με το σταυρό. Ναι. Δεν μου άρεσε. Νομίζω ότι αυτή η εμφάνιση και η πρώτη τελευταία που είχε κάνει στην Αγγλία για την ταινία που σκηνοθέτησε. Είναι πολύ σχετικό το φόρεμα. Μοιάζει πολύ το ένα με το άλλο. Ναι, εντάξει, προφανώς προτιμά τη σχεδιάστρια μόδας. Και παρατηρήσει και κάτι άλλο, όπως μου είπε και το γυναίκι πάνω. Τα χέρια της μου λέει, είδες πόσο κακά είναι. Τα χέρια της τι έχει γυρνάει, παιδιά, τα τελευταία δύο χρόνια με τα χέρια της. Να σου πω, έτσι ήταν όταν ήρθε εδώ να κάνει τη συναυλία, αν το θυμάστε. Φαίνεται ότι δεν μου αρέσει πολύ η εμφάνιση τη. Μου θυμίζει κυρία. Για πάμε παρακάτω. Φύγε Μαντόνα. Έλα εσύ, επόμενος. Η Σάλμα Χάγκεκ με τον άντρα της. Αυτό είναι Gucci, το φόρεμα. Αυτό είναι Gucci και είναι από την καλοκαιρινή συλλογή του οίκου. Ταιριάζει πολύ με το στυλ της. Είναι φόρεμα ή είναι φούστα μπούστο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, είναι φόρεμα είναι. Ιωάννα μου, αλλά είναι από τη νέα του συλλογή που κάνει αυτά τα ethnic. Ναι, τα γεωμετρικά σχήματα. Τα γεωμετρικά. Ναι, που κάνει τα γεωμετρικά σχήματα. Μάλιστα. Είναι ωραίο το στυλ της. Είναι δώρο είναι προσωπικά. Θα ήθελα άλλο μαλλί γιατί νομίζω ότι τη Σάλμα Χάγκεκ τη βλέπουμε στο κρύβι. Για άλλο πρόσωπο. Στο κρύβι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Απ' έξω. Α, Τζέσικα, αλλά. Χρώμα όμως το παστέλ, πρέπει να σας πω. Γκούτσι το συγκεκριμένο. Γκούτσι και έχει και Σβαρόφσκι πάνω. Έχει και Σβαρόφσκι. Τα παστέλ χρώματα όμως ήταν κυρίως τη μόδα πέρυσι. Ναι. Όχι φέτος. Φέτος είναι πολύ τα έντονα. Είναι πιο πολύ τα έντονα, όχι τα φωσφόριζε που ήταν το καλοκαίρι του 2011. Όχι. Το πορτοκαλί, το κίτρινο, το πράσινο, χωρίς να έχουν όμως. Ναι, κάνει αυτό το pop art. Με φοβερά κοσμήματα. Επίσης και η κυρία Μπούλγαρη, η κυρία Τζέσικα Άλμπα. Πάντα γλυκιά είναι έτσι. Πάντα έχει αυτό το πολύ γλυκό. Ναι, ναι. Το θεωρείτε είναι λίγο βαρύ εσείς αυτό το φόρεμα. Αυτό το φόρεμα που βλέπω τώρα. Αυτό είναι βαρύ. Αυτό είναι της μόδας, όμως πολύ της μόδας. Το χρώμα. Νάταλι Πόρτμαν. Νάταλι Πόρτμαν, ναι. Για κούκλα, πολύ ωραίο χρώμα. Και είναι και μετά από γέννα, έτσι. Εντάξει. Έχει και περάσει ο καιρός. Να τα λέμε και αυτά, Στάθη μου. Πάει το φούξ, παιδιά, πολύ όμως. Ναι, πάρα πολύ. Αυτό είναι το χρώμα που είναι της μόδας φέτος, επίσης. Το φούξια. Για να δούμε παρακάτω, παρακαλώ πολύ. Τη πολύ ωραία. Α, κυρία αυτή τώρα. Α, δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι παραγωγή. Είναι και μακριά. Όχι, και πολύ άσπρη. Και από πάνω πολύ κεντυμένο, παιδιά. Πολύ. Δηλαδή. Από κάτω την παιδιά. Παιδιά μου θυμίζει καρναβάλι. Καρναβάλι Πάτρα, Ξάνθη, κάτι. Εμένα μου θυμίζει σαν. Να πράγω. Τι βάζα παλιά πάνω στου καναπέδε στο σαλόνι και τα πλώνανε. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το φόρεμα. Είναι αυτό το που έφερε. Κάλυμα για το χειμώνα. Όταν ερχόταν κάποιο ξένο. Και ποια κυρία είναι, δεν έχω καταλάβει. Γιατί πρέπει να δω. Τίνα Φέη. Δεν είναι η Τίνα Φέη αυτή. Αποκλείεται. Αυτή είναι η Τίνα Φέη. Μπράβο. Έλα, Γιώργο. Η οποία γράφει επίση ένα από τα πιο επιτυχημένα σύραλ, το 30 Rock. Και βγαίνει τώρα αυτό. Γιατί είναι έγκυος, γεννάει και ξεκινάνε γυρίσματα. Α, γι' αυτό καθυστέρησε. Ναι. Τη βλέπουμε. Ξέρετε ότι Τίνα Φέη είναι ελληνική καταγωγή και μάλιστα βγήκε και μία από τι πιο πλούσιε. Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes. Βασικά, όταν βλέπει γυναίκε οι οποίε είναι κυρίω ταλαντούχε, δηλαδή δεν σε ενδιαφέρει τόσο η εμφάνισή του, αλλά το έργο του, είτε είναι ηθοποιοί, είτε είναι σεναριογράφοι. Εγώ προσωπικά δεν δίνω και μεγάλη σημασία στην εμφάνιση. Ήταν head copywriter πολλά χρόνια στο Saturday Night Live. Να πούμε ότι προηγούμενη ήταν η Diana Agron. Μάλιστα. Η κυρία με το πολύ ωραίο το κόκκινο. Δεν γνωρίζω. Καρναβαλέ. Ναι, καρναβαλέ. Έχουμε και άλλες ωραίες φωτογραφίες. Α, Emma Stone. Ναι, πολύ ωραία. Άρα το μελιτζάνο μπορντό, το μελιτζάνο μοβ, είναι της μόδας μάλλον. Βέβαια. Εγώ θυμάμαι ότι η Νάταλι Πόρτμαν πέρυσι στα βραβεία Όσκαρ φόραγε ακριβώς αυτό το χρώμα. Ακριβώς. Άρα κυρίες μου, έχετε καθυστερήσει λίγο. Ένα χρόνο πριν είστε. Ένα χρόνο πριν. Και παιδιά. Του θείου Βάγια. Δεν ξέρουν αυτές οι βλάκες, οι δικές μας ξέρουν. Εντελώς. Oh, Reese Witherspoon.
Σίδερ. Είναι κλασική κόκκινη τουαλέτα, είναι και Βαλεντίνο. Ναι, ναι, Ζακ Κοσέ. Ζακ Κοσέ. Και είναι. Ωραία κοσμήματα, λίγα. Δεν χρειάζεται να την φορτώσει πιο πολύ. Μπορούμε λίγο να ανοίξω κάτω, γιατί αυτό που θέλω να σα πω όσον αφορά τι φετινέ χρυσέ σφαίρε ήταν ότι πολλέ κυρίε φορούσαν τουαλέτα με ουρά. Τονίζει πάρα πολλέ. Πολύ μ' αρέσει. Πάντως κλασική οσκαρική τουαλέτα, έτσι, για το red carpet. Ναι. Red carpet. Και μ' αρέσει που το μαλλί είναι λίγο μόλις σηκώθηκα από τον ύπνο. Μπορεί και μόλις να σηκώθηκε. Επιμελώσα τη μέλη, το είναι πολύ ωραίο. Γιατί έχει περνάει καλά τώρα τελευταία. Α, ναι, ναι, βέβαια. Θα τα πω. Για πάμε παρακαλώ πολύ. Γενικά το κόκκινο ενώ πρέπει να προτιμάτε. Να, εδώ είναι η. Η νέα σύντροφο του George Clooney. Του Θεού. Του Θεού θα λέω. Θα καταλαβαίνουμε εμεί. Η κυρία αυτή, πρόσεξε, δεν αρέσει σε κανέναν. Του ρίχνει δύο κεφάλια. Ο George Clooney με Giorgio Armani, καταπληκτικό όπω πάντα. Κέρδισε και χρυσή σφαίρα. Εντάξει, είναι για το επόμενο τρίμηνο, νομίζω, η κυρία. Μάλιστα, υπάρχει μια φοβερή ιστορία. Είχε βάλει στοίχημα με την Nicole Kidman ότι μέχρι τα 40. Θα έχει παντρευτεί, έχει βάλει $1,000. Και όταν του έστειλε τα $1,000 η Nicole Kidman και τη τα ξανάστειλε πίσω, λέει: σε πάω άλλα τόσα για την επόμενη δεκαετία. Έχει κάνει ένα γάμο, παιδιά. Το οποίο δεν το θυμάται κανένα, έτσι. Το 89 κράτησε λίγα 4 χρόνια και μετά τέλειωσε. Είπε: δεν θα ξαναπαντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδί. Αυτό λειτουργεί σαν εμβόλιο. Το κάνει και μετά έχει αντισώματα για όλου στη ζωή. Παντρεύεσαι μία. Δεν τρέπεσαι καθόλου όμω. Επάντω δεν πολύ αρέσει αυτή η κυρία. Όχι, δεν μ' αρέσει. Η Ελισαβέτα Κανάλι ήταν πολύ πιο ωραία. Αυτό θα λέγα εγώ, αν είχε τη πολύ ωραία. Γιατί πριν που σα είπα για το παστέλ, μία από τι καλύτερε εμφανίσει τα περσινά Όσκαρ ήταν η Μίλα Κούνις με Ελισάβ. Το οποίο νομίζω και αυτό είναι Ελισάβ. Αυτό είναι Dior. Σε όλα μέσα έχω πέσει σήμερα. Υπέροχα. Το μαλλί δεν είναι πολύ κακό. Όχι. Το μαλλί. Τι λέτε, είναι, παιδιά. Δεν είναι ωραίο. Είναι κόκκινο μαλλί. Λες σαν να βάλε ένα κιλό τζέλ καταρχάς. Έβαλε. Πώς θα κάτσει η φράτζα. Ναι, και είναι πολύ τέτοιο. Δεν μου αρέσει καθόλου, παιδιά. Δεν τη πάει. Παιδιά, εμένα μου αρέσει αυτό η μέση. Μα φαίνεται ότι αυτοκτονεί τώρα η Μίλα Κούνις μετά από αυτά. Στεναχωριέται. Πολύ όμως. Δεν πειράζει. Εγώ λέω καλά και δύο κομμωτή τη επίση. Δεν έχει με τον Justin Timberlake τελικά ή όχι. Όχι με τον Justin, Jessica Biel. Όχι, Jessica Biel. Θα τα ξαναβρήκα. Δεν πετυχαίνει που δεν πετυχαίνει τα φορέματα, δεν πετυχαίνει και του κόμενου. Δηλαδή. Ένα από τα δύο. Νομίζεις και αυτοί έχουν μπερδευτεί, έχει δίκιο η Νικολέτα. Ευχαριστώ, Φραντζέσκα, πάρα πολύ γι' αυτό. Έχουν μπερδευτεί και αυτοί οι ίδιοι. Ποιο θα έχει με ποιον. Παιδί μου, θα λες είναι αυτό που τα έχει με τον Gucci, αυτό που τα έχει με τον Dior. Κοίταξε λίγο να μα σχολιάσω για τον Χατζηπαύλου την Kate Winslet που ξέρω ότι είναι και από τι αγαπημένε του τοπιού. Κοίτα, αυτό το χέρι άμα το κάνει έτσι τη λίγη γύρω-γύρω το λίπο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει επιστρέψει στα κιλά του Τιτανικού που είχε βάλει το Λεωνάρντο μέσα στο νερό να πνίγεται. Και αυτή είχε αράξει τη σχεδία πάνω. Δεν χωρούσε ο άλλο να λέει. Λοιπόν, έχουν πει όταν λένε ότι όταν οι άντρε θέλουν να γίνουν πιο κακοί από τι γυναίκε, δεν μπαίνει στην κουβέντα. Δεν υπάρχει ήταν εξαιρετικά. Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή ηθοποιό πάντω. Εμεί κοιτάμε τι ερμηνείε. Σαν γυναίκα δεν μ' αρέσει. Έκανε πάντως κάτι διαφορετικό πάντω. Έτσι, άσπρο μαύρο. Ναι. Τζένι Πάκαν. Εμένα μου αρέσει τώρα πολύ chic, αλλά θα προτιμούσα τουαλέτα. Ναι, όχι ντύπιε. Πήγε να κάνει κάτι διαφορετικό, ξέρει να μην είναι. Να το και το αγαπημένο κορίτσι. Ερμονιαστικά πίου. Ψάχναν όλοι το μονόπετρο. Χτες. Το βρήκανε. Όχι, δεν το βρήκανε γιατί δεν το φορούσε. Το χασέ. Ποιον ήταν εκεί και ο Τζάστιν. Φήμες τους θέλουν έχουν τσακωθεί από τα Χριστούγεννα και έπειτα. Και το έβγαλε εσύ. Κατά το λόγο λε. Υποθέστε όμως ότι τα Χριστούγεννα τις έκανε και πρώτα σιγά μου. Τι ισχύει από τα δύο. Κάτι μου τι έχει να πει εσύ για την Τζέσικα Μπίλ. Δεν μου λέει τίποτα. Και αυτό το παλιακό στυλ δεν ψήφισε. Φοράει πολλά. Δαντέλα. Παιδιά σαν ύφη. Αυτό το παλιό στυλ. Μπράβο, σωστό. Σε μένα δεν με ενθουσιάζει. Είναι σαν ύφη. Είναι σαν ήθη από την ταινία του Μπαντελή Βούλγαρη, όμως όταν πήγε να βρει τον άντρα. Μπράβο, ναι, ναι. Είναι ήφες, μπράβο. Επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ. Έκαλα, μας τα είδαμε, το ζεύγος, αλλά όμορφο ζευγάρι. Να σχολιάσουμε τον Brad Pitt. Παιδιά, έχει το μπαστούνάκι ακόμα. Ναι, γιατί παίζανε κάτι παιδάκια δίπλα και κάνανε φασαρία και πήγαινε έτσι. Το χάσε το βραβείο για την πιο γνωστή ταινία. Παιδιά και με μπαστούνάκι και χωρίς. Έφυγαν χωρίς καμία χρυσή σφαίρα πάντως. Πρέπει να τσαντίστηκε τούτη. Ναι, και εγώ πιστεύω. Όταν ήταν η ταινία, η απίθανη ιστορία του Jeremy Button, είχε γίνει χαμός που δεν πήρε κάτι ο άντρας της αυτήν την Angelina Jolie. Αυτό χάλι. Σταμάτε, ήταν ωραία ταινία, αλλά υπήρχαν καλύτερες εκείνη την εποχή. Βλέπουμε εδώ και το ζεύγος Nicole Kidman. Παιδιά, τι είναι αυτό. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Παιδιά, χάλια. Δεν μου άρεσε και το φόρεμα. Η Nicole έχει ξεχάσει το παλιακό. Το Versace δεν μου άρεσε. Το Versace είναι, αλλά είναι λίγο παλιακό, έτσι, με τα χρυσά κεντήματα πάνω. Κρίση, Φραντζέσκα μου, κρίση. Και το αξεσουάρ δεν πλαχάλια, έτσι. Όντως. Και ποιος έλειπε από τη βραδιά, δεν προσέξατε. Ποιος έλειπε. Ο Ryan Gosling. Πού ήτανε. Ήτανε στην Αμερική για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Εσύ από όλα αυτά τα πρόοπτα που μπορεί να συνέβησαν το Ryan Gosling, να σου πω κάτι, δεν έχεις και άδικο. Λοιπόν, αυτές ήταν οι... Το Woody Allen γιατί δεν τον δείξαμε.
Δεν το δείξαμε, συγγνώμη. Πήρε και τη χρυσή σφαίρα για το σενάριο. Συγχαρητήρια, Κούντι. Λοιπόν, θέλω να πω στο σημείο αυτό, μετά από τις πολύ ωραίες εικόνες που είδαμε από τις χρυσές σφαίρες, είναι εύκολο να δούμε άλλη μια πολύ ωραία εικόνα που αφορά τον αγαπημένο μας παρουσιαστή, τηλεοπτικό πρόσωπο. Πάντως έχουμε... Λοιπόν, συγγνώμη. Έχουμε απαντήσει αν σε ενδιαφέρει. Πες μου. Έχουν πει πολλά ονόματα. Έχουν πει ότι είναι ο Νίκος Χατζηνικολάου. Καμία σχέση. Ο Γιώργος Λιάγκας. Και πολλά άλλα. Δεν λέμε βέβαια ποιο είναι το σωστό. Δεν ξέρω. Τι. Στην ερώτηση που κάναμε πριν, Ιγκοτ λέγεται όταν τα έχει κερδίσει όλα τα βραβεία. Όσκαρ, Έμι, Τόμι και... Είναι αυτό που πήρε ο Τρέισι Μόργαν. Λοιπόν, να το ο αγαπημένος μας παρουσιαστής, παιδιά, σε ασπρόμαυρα πλάνα. Έτσι όπως το βλέπω, νομίζω να τρώγεις τα ριάλια, Οι απαντήσεις σας είναι καλά το πάτε, αλλά δεν το έχετε βρει. Νομίζω κανένα δύο τι έχουν βρει. Το έχουν βρει κανένα δύο, δεν ξέρω. Θα το δείτε στην... Ναι. Σε συνέχεια εδώ στο Mighty Star. Λοιπόν, θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να περάσουμε σε διαφημίσεις. Να σας πω μισό λεπτό για το Samsung Galaxy, παρακαλώ πολύ, δεν το ξέχασα. Τώρα έχω λίγο λιθόρισα με τις τουαλέτες. Στην Ελλάδα, εντάξει, κάτι έχουμε κι εμείς. Ποια θα φόραγες από όλες αυτές. Από όλες αυτές, ποια θα φόραγα. Σου θυμίζω και Charlize Theron με την τιάρα. Ναι, ρε παιδί. Σκέψου και αυτή. Dior. Αυτή θα φόραγα. Αυτή. Ναι. Θα βάζει και τιάρα. Η Charlize Theron ή τη Reese Witherspoon επειδή ήταν κόκκινο. Μπράβο. Λοιπόν, τι κάνω, παιδιά. Πήγα να πουλήσω το κινητό μου. Γεια σου, Γιώργο. Λοιπόν, Samsung Galaxy σήμερα θα γίνει δικό σας λίγο πριν το τέλος του Mighty Star και όχι αύριο. Σήμερα κληρώνουμε. Και GPS έχει και 8 γίγα χωρητικότητα. Αλλά θέλω να σας πω ότι έχει και εξαιρετική φωτογραφική μηχανή με flash, με μεγάλη ανάλυση. Μέχρι και 5.000 φωτογραφίες χωράνε εδώ μέσα. Ναι. Πρέπει να σας πω. Και επίσης μπορείτε κανονικότατα να μπαίνετε και wireless ασύρματα στο ίντερνετ, αλλά και μέσω 3G για να σερφάρετε και να βλέπετε ό,τι θέλετε. Έχρωμη οθόνη καλέ θα είχε, τι ασπρόμαυρη. Όχι, δεν τραβήχτηκε με αυτό το πλάνο. Με την μηχανή του πρόντου ήρθες εσύ. Τι ρωτάς 2012 αν έχει έγχρωμη οθόνη. Όχι, είναι Άμστραντ. Τώρα μη κενό ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54990 ή καλέστε από το σταθερό σας στο 9011-51-51-40. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι δυνατόν να μην σχολιάζαμε Dancing on Ice. Ένα από τα καλύτερα επεισόδια νομίζω Dancing on Ice ήταν το χθεσινό βραδινό. Και στην παρέα μας θα έχουμε τον Γιώργο Χειμονέτο. Τι κάνεις, Γιώργο? Καλά είσαι. Ποιο χαρτάκι, άσε το χαρτάκι, το πιάσω εγώ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο. Εδώ με πολύ ωραία συντροφιά, το Γιώργο Χειμονέτο. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Και εγώ τον μπερδεύω, μου μικρός. Αλήθεια, ναι. Γιατί? Δεν ξέρω, δύσκολο όνομα μου φαίνεται. Είναι στην κατάλληλη ημέρα πάντως. Οι άλλοι μου λένε. Έχει βγάλει λίγο ήλιο, η αλήθεια είναι αυτή. Με δόντια. Ναι, ναι. Ρωτάει η Μαρία, συντάκτριά μας, πού είναι το ποδήλατο που είπες ότι θα φέρεις. Κοίτα, έχω περάσει πολλές φορές από εδώ με το ποδήλατο, η αλήθεια είναι. Και η φυσιά και έχουμε ωραίο καιρό εδώ πέρα, αλλά... Το απέφευγα πάντα και με το κρύο και με τον αέρα και γενικά δεν μου άρεσε όταν να κάνω ποδήλατο με κρύο. Να τα αποφεύγετε, δεν είναι καλό να κάνετε ποδήλατο. Να πω λίγο τις πρώτες εντυπώσεις όταν σε είδα. Για πες. Πρώτα απ' όλα, φαίνεσαι πάρα πολύ μικρός. Δεν έχει σημασία πόσο χρόνο είσαι. Μιλάω για τόσα χρόνια. Είναι μαύρο το μουσάκι. Όχι, για τόσα χρόνια που σ' ακούω από παιδάκι, ο Χειμονέτος, ο Χειμονέτος, ο Χειμονέτος, είσαι ίδιος με το Χειμονέτο του 95, ας πούμε. Ο πατέρας του ήταν ο παλιός. Το 95 τι εννοεί. Εντάξει, ότι περάσα χρόνια πολλά από τότε, η αλήθεια είναι αυτή. Δεύτερο, έχεις ακόμη πιο ωραίο σώμα από κοντά. Εντάξει. Ναι, θέλετε, αρέσει. Το μάτι είναι αλήθεια. Παιδιά, συγγνώμη. Δεν σας λέω ακριβώς τι είπα του. Σήκω λίγο, σήκω λίγο. Εδώ, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Δεν φαίνεται ολόκληρο, πρέπει. Κάνουμε σετ. Ολόκληρο, ολόκληρο. Πιο εδώ, έλα από εδώ. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μη σε δείξω. Παιδιά, συγγνώμη. Έχω δίκιο. Και δεν έχω φορά και τα κούνια σήμερα, έτσι. Δηλαδή, είναι φλατ. Πρέπει να μας δείξει κάτι άλλο. Γιώργο μου, πρέπει να μας δείξει και κάτι άλλο. Το πούμα, θες εσύ. Το πούμα. Το πούμα. Το πούμα δεν γίνεται, πρέπει να δείξουμε τρίμα. Δηλαδή, κάναν ολόκληρη εγχείρηση στο πουκάμισο οι άλλοι. Εγώ να βγάλεις την μπλούζα για να μας δείξει το πούμα. Νάτινα.
Όχι, δεν έχω κανένα τατουάζ στο κορμί, μόνο στην πλάτη εγώ. Την πλάτη θέλω και εγώ να δω. Ναι, τώρα παιδιά, μισό λεπτό. Ωραία, για γυρνά. Θα φτάσει στην παραλία, στο beach bar που εγώ στη Ρόδο εκεί. Έτσι, γιατί ο Γιώργος μας μην ξεχνάμε ότι είναι από τη Ρόδο. Το νησί ήταν υποτών. Ναι, σούπερ. Θα σας ευχαριστώ για τα κομπλιμέντα. Μια χαρά σε βρίσκω από κοντά δηλαδή. Η αλήθεια είναι, παιδιά, καλά περνάτε. Άστε τώρα, τα μίλησε που μου είπε. Τέλος πάντων, για την ηλικία μου. Γιώργο. Τι για πιτσιρίκι είσαι. Πιτσιρίκι είμαι. Να σε ρωτήσω κάτι. Είδε σε χθε Dancing on Ice. Ναι, είδα, είδα. Δεν είδα μέχρι το skate off, αλλά ναι, είδα. Λοιπόν, θέλω να πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα και φυσικά να ξεκινήσουμε από την παρουσιάθρια της έναρξης του Dancing on Ice, του χθεσινού βραδινού επεισοδίου, που δεν είναι άλλη από την Έλληνα Παπαρίζου. Για πάμε να τη δούμε. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε την Έλληνα Παπαρίζου. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Dancing on Ice. Φτάσαμε στον ημιτελικό. Δεν αλλάξαμε παρουσιάστρια, απλά η Τζέννη φοράει τα παγοπέδιλα και όπως καταλαβαίνετε, πώς να κατέβει αυτά τα σκαλιά. Σε λίγα λεπτά θα την απολαύσετε, όχι μόνο εσείς, αλλά και εμείς θα απολαύσουμε την Τζέννη Μπαλατσινού σε ένα διαφορετικό ρόλο. Από παρουσιάστρια του Dancing on Ice σε χορεύτρια του πάγου. Αλλά πρώτα, θα ήθελα να καλησπερίσω τους κριτές μας. Κυρίες και κύριοι, ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ο κύριος Αλέξης Κωστάλλας. Κυρία Παπαρίζου, μας λείπετε. Θα έρθω και εσείς μου λείπετε όχι, πάρα πολύ. Όχι, μια χαρά είναι και εκεί. Όχι, όχι, τι θέλουμε εδώ, εδώ. Εύχομαι έτσι λίγο το άρωμά μου να σας δίνει κάτι. Πάντα, μας θυμίζει. Έχουμε λίγο από εσά, αλλά σε λίγο θα έρθω. Λοιπόν, Πέτρο, πρέπει εγώ να σου κάνω μια ερώτηση. Yeah. Είδες καμιά πρόβα της Τζέννης? Όχι. Δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή πόσο είδα βίντεο. Γίνει. Μόνο βίντεο? Ναι. Να κάνω μια δεύτερη ερώτηση. Ναι. Αν ελπίζω να πέσει για να εστιάσω. Όχι, εστιάσω. Ποτέ αυτό το πράγμα. Ναι. Ποτέ κανείς δεν το ελπίζει αυτό το πράγμα. Σπίτι κάνατε κανένα άλμα? Το προσπαθήσαμε. Το διπλό. Το διπλό? Το διπλό που έρχεται από πάνω και γυρίζει μπροστά. Κύριε Κωστάλλα, φαντάζομαι ότι και εσείς έχετε... Εμείς δεν κάναμε καμία πρόβα. Δεν έκανε πρόβα για Κωστάλλας με τη γυναίκα μου. Εμείς δεν κάναμε καμία πρόβα. Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι και εσείς θα μείνετε με τις εντυπώσεις, γιατί όλοι έχουμε μάθει ότι η Τζέννη τα πήγε πάρα πολύ εξαιρετικά στις πρόβες. Να τη δούμε πρώτα. Να τη δούμε. Εγώ είμαι σίγουρη πρώτα και εγώ είμαι θα πήγε πολύ καλά. Εσείς πότε θα κάνετε την εμφάνισή σας? Μάλλον στο επόμενο Dancing on Ice. Α, πολύ ωραία. Έτσι. Εύχομαι να γίνει το επόμενο Dancing on Ice. Και να μην είμαστε εδώ. Θα είμαστε έστω καλεσμένοι, έτσι δεν είναι? Αλλά τότε θα χορέψουμε το κύριο Κωστόπουλο. Θα χορέψω. Ναι, στο επόμενο. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Έλληνα Παπαρίζου σε αυτό το ρόλο και ρωτάω τώρα Στάθη μου, πώς είναι και πρόβα παρουσίασης για το πρόσωπό της? Μάλλον, ήταν ένα δοκιμαστικό στον αέρα, ξεκάθαρο, γιατί όχι η Έλληνα Παπαρίζου, αφού μπήκε σε επιτροπή, το επόμενο βήμα είναι να είναι παρουσιάστρια. Την περνάει την πρώτη φάση. Δηλαδή έχει, είναι όμορφη, έχει φωνή, έχει κίνηση, δεν μιλάει καλά ελληνικά. Που είναι δείγμα αυτό να παρουσιαστεί. Έχει χώρα αυτή. Έχει όλο το πακέτο. Ωραίο. Κοιτάξτε, όχι, μ' αρέσει πάρα πολύ σαν γυναίκα. Γιατί χθε ήταν πολύ λαμπερή, πολύ όμορφη. Πολύ ωραία τραγουδίστρια. Σαν κριτή εξίσου καλή. Σαν παρουσιάστρια καθόλου, γιατί ένιωθα την αγωνία τη να μην κάνει λάθο. Και ξέρει, φαινόταν αυτά, έσφυγε τα δόντια, ρε παιδί. Δεν ήταν γραμμένα κείμενα όπω ξέρει να τα έχει. Για μένα μου φαίνεται πάρα πολύ αυθόρμητη, πάρα πολύ ευχάριστη πέρα από την εμφάνιση, έτσι, το οποίο είναι το αυτονόητο και το προφανέ μάλλον. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Μου δεν ζοριζόταν, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Το κάνει πρώτη φορά. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ήταν καλή η Ιωάννα μου, γιατί ήταν η πρώτη φορά που το έκανε αυτό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν ήταν προετοιμασμένη πλήρως για να το κάνει. Άρα, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο την πρώτη φορά και το κάνει σε μία πρόβα τζενεράλε, φαντάζομαι στην πορεία, αν της δώσει την ευκαιρία ο Γιάννης Λάτσιος να κάνει και κάτι καλύτερο που την πιστεύει πολύ και θέλει να την αξιοποιήσει τηλεοπτικά, φαντάζομαι πόσο καλύτερη θα είναι. Μου άρεσε πολύ ότι είχε χιούμορ, παιδιά. Ναι. Δηλαδή έκανε το χαβαλέ της στον Κωστόπουλο. Κάνετε άλματα στο σπίτι. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Θέλετε όμως, να μάθετε τι ακριβώς γινόταν στην σκηνή του Dancing on Ice πριν ξεκινήσει το σόου και ποιος κύριος εμψύχωνε δυναμικά την Έλληνα Παπαρίζου. Νάσο μου. Νικολέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Να είστε καλά. Μέχρι και μουστάκι θα ξυρίσεις. Μα γιατί το λέτε, παιδιά. Απλώς δεν έβαλα πούδρα σήμερα, γι' αυτό ήρθα με το φυσικό μου χρώμα. Λοιπόν, εγώ να σας πω δύο πραγματάκια. Καταρχάς, ως ρεπόρτερ, να σας πω δύο πράγματα για το τι συνέβη παρασκηνιακά. Ο άνθρωπος ο οποίος εμψύχωνε και ήταν στο καμαρίνι της Έλενας Παπαρίζου μαζί με τον Αλ Γκίγκα και τον Βασίλη Μπουλούμπαση ήταν ο Γιάννης ο Λάτσιος, ο οποίος για περισσότερο από 20 λεπτά ήταν εκεί. Θα διαφωνήσω με τον Στάθη Παπούλια που είπε για τα κακά ελληνικά. Ήταν η μοναδική φορά, Στάθη, που στο σόου δεν άκουσα το δηλαδή. Ναι, αλλά αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Ναι, και σύν το γεγονός ότι διάβαζε πάρα πολύ καλά το AutoCue, τόσο καλά που μπέρδευε και τις ανάσες, με αποτέλεσμα ο Ασημινάκης να λέει «Χειροκροτήστε τώρα γιατί είπε την ατάκα φωτιά», χειροκροτούσε το κοινό, σταματούσε η Έλενα. Αυτό που το πας, συμφωνώ απόλυτα, μου έκανε εντύπωση. Ήξερε πού να κάνει παύση. Ακριβώς, το θέμα του κοινού θέλω να σας πω, επίσης έχει ενδιαφέρον, καθώς χθες είχαμε πολλά λεωφορεία με παιδάκια από φροντιστήρια, γιατί δεν μαζεύουν κοινό, είχε και κρύο χθες. Είναι και πολλές, μακριά. Και πολλές μανούλες αποφάσισαν να το πάρουν ως παιδότοπο το Dancing on Ice, γι' αυτό και όλος αυτός ο πανικός και όλες αυτές οι φωνές. Τους τάισαν εκεί, τους πότισαν, τους είπαν λίγο να φωνάξετε παραπάνω, με το παλιακό σύστημα ότι κάπως έτσι ο κόσμος θα μείνει. Μη γελάς χειμώνα εδώ, μη γελάς, δηλαδή τα έχεις ζήσει. Το έχεις καταστρέψει το πράγμα, ρε. Το δολοφόνησε, ρε. Εντάξει, μπορεί να μην ήμουν καλεσμένος εγώ να έχω τόσους φίλους, να μην ήμουν στον Τάντζι. Εσύ είχες πάντα φίλους. Γελάω, γιατί εγώ είχα καμία κοσαριά παρέα φίλους που με στηρίζανε και γινόταν χαμός. Το είχαμε καταλάβει, να ξέρεις. Μόνο χούλιγκαν τη φέραμε. Και τα πλάνα, Γιώργο, ήταν πάντα στους φίλους σου. Δηλαδή, ήταν μόνο οι φίλοι σου όταν βλέπαμε. Η οικογένεια φίλοι, είναι πάει σετ. Ναι, είναι όλοι μαζί. Εντάξει. Είναι όλοι μαζί. Πάντως, να σας πω ότι είναι όντως μια πρόβα τζενεράλε για την κυρία Παπαρίζου, η οποία βέβαια πέταξε και τη σποντούλα της. Αν θα είμαστε του χρόνου εδώ, και αν δεν είμαστε κριτές, να είμαστε ως καλεσμένοι και μπορεί να χορέψουμε κτλ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικότερα η ιστορία με τον Dancing on Ice, επειδή είμαστε ένα βήμα πριν τον τελικό και πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος, δεν έχει φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, σε ό,τι έχει να κάνει όχι τόσο με την υπεραξία του προϊόντος, αλλά με τα χρήματα, διότι έτσι όπως ακούγονται και έτσι όπως λέγονται τα στοιχεία, ναι μεν έχει ένα μεγάλο χορηγό, ωστόσο δεν έχουν τα λεφτά τα οποία περίμεναν έτσι ώστε να καλύψουν τα χρήματα που έδωσαν για αυτή την πανάκριβη παραγωγή εν το μέσο κρίσης. Εντάξει, μιλάμε όμως και για μια πολύ ακριβή παραγωγή, Νάσο μου. Σίγουρα ο Αντένα θα είχε φροντίσει και γι' αυτό σε περίπτωση που θέλω να πιστεύω. Έχει πολύ τοποθέτηση προϊόντος πάντως, που είναι αρκετά πολύ, σημαντικό. Πολύ. Ναι, σας λέω ότι δεν είναι τα ίδια παιδιά χρήματα τα οποία έδιναν παλιότερα οι μεγάλοι χορηγοί και τοποθετήσεις προϊόντων. Είναι πολύ λιγότερα τα λεφτά. Και σας λέω ότι σε σχέση με τη ζυγαριά κόστους και εσόδων, είναι λίγο πεσμένο το όλο προϊόν. Ωστόσο, αυτό που ανακαλύφθηκε χθες ήταν η νέα παρουσιάστρια ή μήπως η πραγματική παρουσιάστρια του Dancing on Ice. Εγώ θα συμφωνήσω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Σου άρεσε, Νάσο. Πάρα πολύ, παιδιά. Ναι, δεν πάρα την είδες πολύ σφιγμένη, ρε παιδί μου. Καθόλου. Και δεν είδες την αγωνία της να μην κάνει λάθος. Το μόνο σφιγμένο πάνω της ήταν το καραμελοδροσάτο στήθος της. Υπέροχο. Μέσα στο μείον δύο φορεματάκι που φόραγε. Συγγνώμη, Νάσο, πώς το είπες. Καραμελοδροσάτο. Καραμελοδροσάτο. Ναι, πώς να το πω. Προκύπτει δηλαδή από τις λέξεις καραμέλα, δροσιά. Εσύ και ο Μακρυγιάννης, ρε φίλε. Γλωσσοπλάστης είσαι. Είναι και αυτό και το ξέρεις. Τώρα που την βλέπω και την ξαναβλέπω την Έλενα στα πλάνα δίπλα που στο ρόλο της παρουσιάστριας, ξέρεις τι άλλο μου αρέσει πάρα πολύ. Το μαλλί της. Πέρα από το μαλλί, πέρα από το εμφανισιακό, μιλάω για τον ρόλο το συγκεκριμένο που τον χειρίστηκε μια χαρά για πολύ λίγο. Ότι έχει λυμμένα τα χέρια της και τις κινήσεις. Δεν είναι δηλαδή παγωμένη έτσι. Κάνει έτσι, κάνει και ώρα με τις κάρτες. Την πίστα την είναι. Εντάξει. Παιδιά, είναι performer. Εντάξει, δεν είναι τραγουδίστρια, performer, επαγγελματία. Δηλαδή, τώρα να πω κάτι, στην προκειμένη που ήταν πάρα πολύ καλή. Ξέρουμε ότι τα ελληνικά της δεν είναι τα καλύτερα ή τη μεγάλη στο εξωτερικό, γιατί αν το έχει κάνει αυτό το πράγμα είναι πολύ δύσκολο. Επειδή εγώ ξέρω και από τα ξαδέρφια μου που έχουν έρθει από το εξωτερικό και δυσκολεύονται να ενταχθούν. Και όχι μόνο τα ξαδέρφια σου. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Δημόπιο είναι ότι μαθαίνουμε ελληνικά, άμα χρειαστεί. Ναι, δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Δεν έχει κάνει δημοκρατία. Και τέλος πάντων, στην προηγούμενη περίπτωση, παρόλα αυτά, ενώ πήγαινε, δηλαδή το πήγε και πολύ σούπερ και άνετη ήταν και εντάξει, νομίζω ότι είναι στα ρούμπα. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα δηλαδή, το να βγει και να καλύψει. Αυτό που είπε ο Νάσος για το καταπιεσμένο στήθος, μου έκανε εντύπωση πώς δεν πρόσεξε να του φοράει σχεδόν το ίδιο φόρεμα με τις πρώτες εμφανίσεις. Με το δεύτερο λεπτό. Αν θυμάμαι καλά. Γενικά φοράει. Δεν πρέπει αυτό έτσι. Πρέπει να το φάουλ, παιδιά.
Ναι. Είναι στιλιστικό φάουλ. Δεν επιτρέπεται μια παρουσιάστρια να φοράει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα σχεδόν ίδιο φόρεμα. Δεν ξέρω αν το έχουμε το. Αν ήταν το μόνο στιλιστικό φάουλ για την Έλενα από την αρχή τη. Να, εδώ ακριβώς λοιπόν, άσχο επειδή συζητάμε για το συγκεκριμένο. Είναι δεύτερο με τρίτο live. Δεν είναι το ίδιο. Το οποίο μοιάζει πάρα πολύ. Αν εξαιρέσουμε το βάθος των δεκολτέ. Δεν αλλάζει. Σαφώς αντιναντισμένη από το ένα στο άλλο. Και βλέπεις το παλιό έχει 3 βαθμολογία. Στο καινούριο έχουν βάλει 5,5. Η δικιά μου πρέπει να είναι αυτή η βαθμολογία. Πάντως δεν είναι σωστό σε πολύ κοντινές ζωντανές εμφανίσεις να φορά σχεδόν το ίδιο φόρεμα. Παιδιά, είναι απίστευτο. Το βλέπαμε χθες σπίτι και λέμε: α, τι τσουρουτιά είναι αυτό το ίδιο, σε αμβάλλατε. Για ποιο κάνω αλγίκα αυτό το ατόπιμα. Θυμάστε όμως τι πανικό είχε προκαλέσει το φόρεμα εκείνο. Άρα σου λέει: θα βάλουμε κάτι αντίστοιχο για να προκαλέσει σχολιασμό. Η αλήθεια είναι ότι. Ολόκληρο το σώμα το φόρεμα τη Έλληνα. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις συνεντεύξεις που μιλάμε για την Έλληνα Παπαρίζου, όλοι μιλάνε για τον ντεκολτέ τη, έτσι. Όλοι. Αυτό είναι καλό. Ναι. Και αυτό είναι καλό, ρωτάω. Καλό είναι, μεγάλη. Τι να πούμε. Γιατί να σας πω. Κοιτάξτε, καλό δεν είναι. Γιώργο μου, εγώ το από το ντεκολτέ λέμε, όχι αν δεν μιλάμε. Το ντεκολτέ καλό είναι, αλλά αυτό που λέω Στάθης έχει απόλυτο δίκιο. Και ξέρεις τι άλλο, θυμήθηκα και το άλλο το φόρεμα της Στέλλα Μακάρτνεϊ με τις μαύρες τις βούλες. Ναι. Που το και αυτό διαφάνεια με μαύρο πάκ από κάτω, ας πούμε. Και το άλλο, παιδιά, το φόρεμα, συγγνώμη. Επιτρέψτε μου, γιατί το καραμελοδροσάτο έχω μια δυναμία. Και το άλλο το φόρεμα το μαύρο που είχε μια τρυπούλα εδώ, γιατί δεν είχα παραπάνω ύφασμα. Και αυτό ήταν σούπερ. Αυτό κι αν ήταν σούπερ. Αυτό ήταν και σούπερ και έξτρα σούπερ. Και αυτό ήταν και θεϊκό. Ναι, αυτό ειδικά από πλάγια. Εσύ το βλέπεις από λάθος πλευρά. Ενώ ο Γιώργος ήταν εκεί. Εννοείται. Όχι, ήταν σούπερ, ούτως ή άλλως. Γιώργο μου, να σε ρωτήσω κάτι. Καραμελοδροσάτο, να το ξέρω. Ρωτάω, αν και ξέρω ήδη την απάντηση. Την Έλα Παπαρίζου, πώς τη βλέπεις σαν γυναίκα. Γιατί υπάρχει κανείς που θεωρεί την Έλα Παπαρίζου, ας πούμε. Εγώ εσένα ρωτάω. Πού την έζησες και από κοντά, ήσασταν μαζί. Κούκλα, ρε παιδί μου. Εγώ την ξέρω ότι είναι από τις πρώτες μέρες που έχει έρθει στην Ελλάδα από τότε. Γιατί ήμασταν παρέα και με τον Τόνι και με αυτά. Είχαμε κάποιους κοινούς γνωστούς. Εντάξει, την ξέρω από τότε και ήταν ούτως ή άλλως κούκλα. Δηλαδή, όταν έσκασε τη μύτη στην Ελλάδα, νομίζω ότι έκανε διαφορά. Έκανε, την έκανε. Λοιπόν, έχει δηλώσει, Γιώργο μου, ότι είναι η πιο σεξι Ελληνίδα. Εννοείται. Η Έλληνα. Στο σημείο αυτό, εγώ ξέρετε τι θέλω να πάμε να δούμε όμως. Γιατί ναι, μεν είπαμε τα καλύτερα σχόλια όσον αφορά την παρουσίαση της Έλληνας στο Dancing on Ice, που δεν στάσεις πήγα να πω. Στο επόμενο. Αλλά ποια γυναίκα έκλεψε κυριολεκτικά την παράσταση όσον αφορά τις χορευτικές της ικανότητες, και δεν εννοώ κάποια παίκτρια, εννοώ την Τζένι Μπαλατσενού, παιδιά. Την είδατε? Ναι, την είδατε. Ωραία. Εμένα μου άρεσε πολύ. Σούπερ. Ό,τι καλύτερο έχω δει πάνω στον πάγο από τότε που ξεκίνησε το show. Και πάμε να δούμε. That's okay, we're insured. We're getting away with it all, mister. Getting away with it all, mister. That's the limit. Νάσο, είμαστε αέρα. Τι έπαθες. Νάσο μου, πριν σχολιάσεις, θέλω να πούμε λίγο, Γιώργο μου. Γιατί γελάς?
Γελάω γιατί κάτι μου είπε ένα συνάδελφο εδώ τώρα και γελούσα. Δεν, καμία σχέση. Δεν, απλά δεν κατάλαβα δεν ότι είμαστε στον αέρα. Συγγνώμη. Δεν, το καταλάβαμε εμείς αυτό να ξέρεις. Λοιπόν, πριν μας πεις γιατί γέλαγε, γιατί θα μου πεις. Δεν φεύγεις αλλιώς. Αυτά τα που δεν ξέρω γιατί γέλαγα και αυτά τα πεις στους υπόλοιπους, ρε φίλε. Δεν γίνεται τώρα να γελάμε. Τώρα που ξέρουμε ότι γελάει για συγκεκριμένο λόγο, αλλά δεν πειράζει. Εσένα σου δίνουμε. Πώς τα λένε, free pass. Έχει πει για τα καλά στην τηλεόραση, έτσι. Έχει πει για τα καλά στην τηλεόραση. Ρώτησε το Γιώργο αν γνωρίζει πράγματα όσον αφορά την προετοιμασία της Τζέννης. Και μου είπες, Γιώργο μου, ότι η πρώτη της πρόβα. Να σου πω κάτι. Την πρώτη πρόβα που είπε η Τζέννη να κάνει. Έχω πέσει εγώ. Όχι, μάλλον έχει μπει μέσα. Κάνουμε πλάκα, πέφτω. Ματώνει το παγοδρόμιο γιατί από το φρύδι έτσι τα ζέμα τρελό. Βλέπει το παγοδρόμιο η Τζέννη. Τέλος πάντων με μαζεύουν εμένα με τα κουταλάκια. Και σε κάποια φάση λέει τώρα, ωραία. Εγώ πριν να μπω τώρα λέει να κάνω πρώτη φορά προπόνηση και είναι το παγωδρόμιο γεμάτο αίμα. Πάντως είναι αλήθεια ότι έκανε μόνο 5 πρόβες για αυτή τη χορογραφία. Να σου πω κάτι, ούτως ή άλλως θέλει, αυτό που έκανε μπορεί να μην το έκαναν οι πολλοί, παρόλα αυτά που χόρεψε με το βουνό. Το βουνό είναι ο Σλάβο. Το βουνό είναι ο Σλάβο, γιατί εντάξει, ο Σλάβο έχει χορέψει 3 φορές στο Dancing on Ice στο εξωτερικό, 3 φορές έχει κερδίσει. Εντάξει, σηκώνει εμένα, εσένα και όλους μαζί και κάνει ό,τι θέλει χωρίς να προβληματιστεί για οτιδήποτε. Γιατί είναι φοβερός σαν χορευτής και σαν χορογράφος. Αλλά από εκεί και ύστερα, παρόλα αυτά, δεν μπορείς με 5 φορές. Εγώ, δηλαδή, αν μου έλεγαν τις 5 φορές που είχα κάνει τον Σεπτέμβριο που ξεκίνησα την Μπες και κάνε λίγο, θα έλεγα να τα αποφύγω. Δηλαδή, θέλει μια. Έχει ένα άγχος αυτό το πράγμα. Εντάξει, μπορεί να σε κρατάει, ναι, μεν, να νιώθεις πιο σιγουριά με τον Σλάβο, αλλά όλο αυτό το πράγμα είναι αγχωτικό. Με 5 φορές προπόνηση που έκανε. Γιατί πράγματι εντάξει. Και μ' αρέσει κιόλας που είναι ντυμένη κομψά και λιτά. Δεν φοράει είναι πάρα πολύ ωραίο. Το χορευτικό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και, εντάξει, στο φινάλε εδώ που τα λέμε, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι στη χορογραφία του ζευγαριού είναι τελικά τι θα δείξει το σύνολο του ζευγαριού. Και αυτή τη στιγμή είδαμε μια πολύ ωραία χορογραφία. Εντάξει. Έτσι, που συνοδεύονταν και πολλά. Είναι πάντως. Και πάλι καλά. Και την πλαστικότητα που περιμένει αυτό το είδος. Και κυρίως από γυναίκα. Στάθη μου, έχουμε καταλάβει λίγο πόσο δύσκολο είναι αυτό που έχουν καταφέρει τα παιδιά. Είναι γιατί μένουμε λίγο στην εικόνα και δεν σκεφτόμαστε το τι έχουν τραβήξει τόσο καιρό πρόβες σε ένα πράγμα. Ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να σηκώσεις ένα ποδαράκι απλά την πρώτη φορά, να το περάσεις από την άλλη πλευρά, να κάνεις ένα βήμα. Είμαι σίγουρη. Όταν εμείς ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό, εγώ νόμιζα λέω τώρα πώς θα. Προσπαθούσα καμιά μέρα, μια μισή, δύο μέρες, δεν ξέρω, προσπαθούσα λέω τώρα είναι η ώρα. Πρέπει να σηκώσω το πόδι, να το περάσω. Άντε πάμε στο επόμενο. Ξανά το πόδι, να το σηκώσουμε, να το περάσουμε. Δηλαδή δεν είναι παρόλα αυτά. Όμως κάτι είναι και μια δουλειά. Πληρώνονται, το κάνανε και για δημοσιότητα και για λεφτά. Εννοείται. Όλα τα ωφέλη. Τι λέμε τώρα. Όχι, ήταν ένα σοου πολύ δυνατό. Πληρώνονταν το επεισόδιο ή το μήνα. Το επεισόδιο. Το επεισόδιο βέβαια. Ναι, ναι. Είναι πολλά τα χρήματα. Νομίζω ότι για την εποχή είναι πάρα πολύ καλά. Μια χαρά. Και μ' αρέσει που το λες έτσι και το παραδέχεσαι. Εγώ το είπα. Μα δεν με καταλάβεις. Την άλλη φορά που βγήκαμε και στην Κριτική Επιτροπή και το είπαμε, ή κάποια στιγμή που βρέθηκε λίγο έτσι, επειδή πήγα skate off ξανά και ξανά, εντάξει, το σκέφτηκα. Ναι, ξυνή, ήθελα να μείνω στο show. Αλλά δεν, για μένα ήταν μια δουλειά. Κάναμε ένα performing, ας πούμε, διασκεδάσαμε εμείς τον κόσμο, μάθαμε πατινάζ, πληρωθήκαμε, κάναμε το χαβαλέ μας. Πράγματι, ο κόσμος είδε ένα ωραίο show. Σωστός. Έγινε μια μεγάλη παραγωγή. Και εντάξει, αυτή τη δεδομένη στιγμή, νομίζω ότι το Dancing on Ice από την εποχή, από την αρχή τη σεζόν, δηλαδή, νομίζω είναι ότι καλύτερο σε show αυτή τη στιγμή έχει βγει. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο. Και στο φινάλε. Για την κρίση που λες τη εποχή που ζούμε. Ναι, εντάξει, και δουλειές, ένα μεγάλο μπράβο που έγινε μια τέτοια παραγωγή. Δηλαδή, γιατί φαντάσου ότι. Πες ότι δεν υπήρχε το Dancing on Ice, δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Στην τηλεόραση όσον αφορά σαν show. Και πόσα άλλα που ήταν να γίνουν και δεν γίνανε λόγω των καιρών. Ακριβώς. Και εντάξει, εγώ νιώθα, αν μη τι άλλο, πολύ ευχαριστημένο που ήμουν σε αυτήν την παραγωγή. Και μιλάμε. Και έχω και τα γονατάκια μου. Και το υπλάκι και το φρύδι μου. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να πάμε να δούμε μαζί. Γιατί Τζέννη Μπαλατσινού είδαμε και να χορεύει, αλλά εννοείται ότι την έχουμε θαυμάσει και στο ρόλο της που είναι της παρουσιάστριας, τον Dancing on Ice. Μετά όταν επέστρεψε, συγγνώμη Νικολέτα, τα 5 σαρδάμ τα μαζεμένα τα πήρες χαμπάρι. Είχε ταραχτεί. Είχε ταραχτεί από την πολύ καλή Παπαρίζου ή από τα... Από, από τις παγωτσουλήθρες. Είχε να χανιάσει η γυναίκα. Στον πάγο. Είχε να χανιάσει. Εδώ έκανε τόσο ακροβατικά, ναι, παιδιά. Εντάξει, κάτσε. Την πέτα για πάνω, τη σήκωνε. Μπορεί να τα κάνει ο καθένας αυτά τα ακροβατικά. Μείνετε λίγο στο βουνό που είπε ο Γιώργος. Δηλαδή, εγώ έβλεπα μια γυναίκα η οποία ναι, μεν έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια στον πάγο. Είπε και μάλιστα η ίδια ότι έκανε παλιότερα με τις κόρες της και μπράβο της και μαγιά. Τρεις φορές, τρεις φορές. Αλλά, αλλά στο χορευτικό, εγώ είδα το Σλάβο, δεν είδα την. Εντάξει, την. Να σου πω.
Θα σου στείλω το Σλάβο να κάνετε παρέα μαζί μου και θα είσαι αρχηγός. Θα δείξει τη σούπερ το χορευτικό μαζί σου. Θα κάνετε σε τάκι. Μια χαρά ξανθό, αυτό με λαχρινό εσύ. Μια χαρά θα βγείτε. Εγώ θέλω στο σημείο αυτό να πάμε να δούμε κάτι άλλο πάρα πολύ όμορφο και αναφέρομαι φυσικά σε μια παρουσία που μα έχει λείψει πάρα πολύ από την ελληνική τηλεόραση και δεν είναι άλλη από την Ζέτα Μακρυπούλια. Στον ρόλο της παρουσιάστριας, φυσικά μέσα από τον Dancing with the Stars, συγκεκριμένα σε αυτό το βίντεο, μια γυναίκα που, κακά τα ψέματα, τον Dancing with the Stars, πολλές φορές το βλέπαμε για να δούμε τι θα δούμε όσον αφορά τις εμφανίσεις της, τα μαλλιά της, τα φορέματά της, όλα αυτά. Και θα ήθελα να συγκρίνουμε κιόλας μετά τις κυρίες. Τι λες εσύ, ναι, που είσαι ευγενικός και gentleman. Μπορώ κάνω. Για πάμε να δούμε. Καλωσορίσατε στο τρίτο Dancing with the Stars Live! Σας έλειψε το Dancing with the Stars. Κάντε υπομονή, το show επιστρέφει και μαζί του η πιο δυνατή παρουσία της ελληνικής τηλεόρασης. Η Ζέτα Μακρυπούλια. Πραγματικά, κατά κοινή ομολογία, καμία άλλη παρουσιάστρια της μικρής οθόνης δεν έχει λείψει τόσο πολύ από το κοινό όσο αυτή. Τι γίνεται, καλά είσαστε? Είμαστε μια χαρά, εσύ πώς είσαι? Έχετε κέφια, έχετε φάει καλά, έχετε κοιμηθεί καλά, έχετε δει ωραία όνειρα, όλα καλά? Με βαμπ βλέμμα, ομορφιά βασίλισσα του παραμυθιού, και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που λέμε, άψογο στήσιμο μπροστά στο φακό και μοναδική λάμψη, η Ζέτα Μακρυπούλια εχμαλώτιζε το μάτι και μόνο που την έβλεπες να κατεβαίνει τη σκάλα στην έναρξη κάθε live. Έχει αυτό που λέμε εκτόπισμα, χολιγουδιανή λάμψη. Μια αξιοπρέπεια συνδυασμένη άψογα με μπρίο και νάζι. Είναι και ατακαδόρισα. Μη σας μπερδεύει η σπάνια ομορφιά της. Η Ζέτα ξέρει να απαντάει, να γυρίζει την ατάκα στο συνομιλητή της και διαθέτει και χιούμορ. Γι' αυτό το λέω. Εμένα δεν με πειράζει, ό,τι και να μου λέτε. Γιατί γι' αυτό είμαι εδώ άλλωστε. Θα πω στον κύριο Κωστάκη. Α, ναι. Μα γιατί? Όχι, ενδιαφέρον. Μα λιώνει, τι να κάνω, λιώνει. Αποσπάτε την προσοχή μας, ξέρω. Κύριε Λάτζη, δεύτερο δεκάρι, σήμερα αυτού να μην σας ματιάσει. Διαφωνείτε? Όχι, συμφωνώ και επαυξάνω. Οι μεταμορφώσεις της σε κάθε live έγιναν αντικείμενο συζήτησης στις δύο προηγούμενες τηλεοπτικές σεζόν, και όχι άδικα, αφού η λαμπερή παρουσιάστρια απέδειξε ότι μπορεί να υποστηρίξει στυλιστικά τα πάντα. Δεν είναι λίγοι τηλεθεατές που κάθε Κυριακή θα έβλεπαν το παιχνίδι, όχι μόνο για τα χορευτικά των επώνυμων παικτών, αλλά και για την εκπάγλου καλονής Ζέτα που εκτόξευε τη τηλεθέαση πολύ ψηλά. Την είδαμε σαν πρωταγωνίστρια του παλιού κινηματογράφου. Την είδαμε ροκ. Την είδαμε με φουτουριστικό look. Την είδαμε και με μαλλιά και εμφάνιση αρχαίας Ελληνίδας. Από την κορυφή του χτενίσματός της ως τις γόβες της, τα πάντα αναδεικνύονται πάνω στη Ζέτα. Όλα δείχνουν τέλεια επάνω σε αυτή τη γυναίκα που δεν διστάζει να πειραματιστεί με το στυλ της, να παίξει με την εμφάνισή της και να κερδίσει φυσικά. Όλο αυτό το διάστημα που δεν βρίσκεται στην τηλεόραση, η Ζέτα Μακρυπούλια ταξίδεψε αρκετά. Φόρτισε τις μπαταρίες της, ανανεώθηκε και πλέον είναι έτοιμη για την επιστροφή της. Το Dancing with the Stars 3 έρχεται με το καλό στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν και σίγουρα για άλλη μια φορά η παρουσιάστριά του θα κλέψει την παράσταση. Άλλο πράγμα. Για μένα, επιτρέψτε μου. Για μένα αυτό είναι επιτυχία. Θυμάμαι πέρσι όταν πηγαίναμε στο κομμωτήριο, όλοι ήταν κάθε εβδομάδα με μια διαφορετική φωτογραφία της Ζέτας Μακρυπούλια, ότι θέλω να μου κάνεις έτσι τα μαλλιά, θέλω να μου κάνεις αυτή τη βάγκ, θέλω να μου κάνεις το σινιόν, θέλω να μου τα έχεις χαμηλά. Για αυτό να πας είναι... πού όμως. Για να πας πού, ειδικά ως αρχαία Ελληνίδα. Για να βγεις το βράδυ σε ένα γάμο, σε βαφτίσια, δεν ξέρω τι. Για μένα αυτό είναι επιτυχία. Δηλαδή η παρουσιάστρια επιβάλλει το στυλ της και περιμένεις κάθε εβδομάδα να τη δεις πώς θα μεταμορφωθεί. Ήταν σαν να είναι, ξέρεις, παιδί μου, μια διαφορετική παρουσία σε κάθε live. Αυτό είχε ενδιαφέρον. Να ρωτήσω όμως εγώ κάτι, βλέποντας και την Τζέννη Μπαλατσινού και έστω και για λίγο την Έλενα Παπαρίζου που την είδαμε χθες το βράδυ. Τελικά τι παίζει μεγαλύτερο ρόλο και τι προσέχει κυρίως στο τηλεοπτικό κοινό? Ρωτάω και εσένα, Γιώργο μου, το τι φοράει, το πώς τα λέει, το αν είναι αυθόρμητη. Για μένα όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο. Μην ξεχνάς ότι η Ζέτα Μακρυπούλια είναι φοβερή ατακαδόρηση. Ποια το έχει? Έκανε απίστευτο παιχνίδι με τον Γιάννη Λάτσιο. Ποια το έχει, φέτος, ρωτάω. Ναι.
Τι. Περιμένεις να το δεις αυτό το παιχνίδι, το βλέπεις. Ορίστε. Περιμένεις να το δεις το παιχνίδι αυτό τώρα. Ξέρεις τι, πιστεύω ότι αν το κρίνουμε συνολικά το σοου, αν δούμε δηλαδή και την κριτική επιτροπή που έχει και το Γιάννη το Λάτσιο εκεί, που ναι, μεν είναι διευθυντής ο άνθρωπος, αλλά είναι, θα κάνει και το χιούμορ του, θα κάνει και το χαβαλέ του. Σηκώνει πλάκα. Περιμέναμε να δούμε αν θα παίξει τίποτα μεταξύ τους. Το παγωτό, το έτσι. Παγωτό, εσύ. Πάντως περίμενες να τα δεις όλα αυτά. Γιώργο μου. Εντάξει, νομίζω ότι το σύνολο μετράει. Μια παρουσιάση είναι πόσο άνετα μιλάει, πόσο κερδίζει το χώρο εκεί μέσα. Με τις ατάκες της, με το βλέμμα της, με το χαμόγελό της, με το πόσο άνετα μιλάει, με το πόσο αυτοσαρκάζεται. Εντάξει, νομίζω. Συνεπώς, δηλαδή, να σκέφτεται κιόλας, όχι μόνο. Γιατί είναι σαν το θέατρο. Καμιά φορά όταν, με το. Συνήθως παίζεις θέατρο, σου μιλάνε και ακούς και μετά απαντάς. Έχει, βέβαια, γιατί. Δεν έχει απλά διαβάσει το Tokyo. Εκεί ξεχνάς, ας πούμε, είναι, αρχίζει και βασίζεσαι σε δεκανίκια και. Το Tokyo τι είναι τώρα, το Tokyo, συγγνώμη, το Tokyo είναι αυτό που. Όχι, άλλο λέω. Έτσι όπως το πες, μόνο μία ξέρουμε ότι διαβάζει το Tokyo και το πάει κατά γράμμα. Όλες καλέ το διαβάζουν. Όχι, όλες διαβάζουν, αλλά βάζουν τα δικά τους. Α, αλλά δηλαδή, νομίζω, τώρα, νομίζω σε ένα τέτοιο μεγάλο σοου όλες διαβάζουν το κιού χωρίς να βάζουν τίποτα από τα δικά τους. Όταν αναφέρονται. Όταν μιλάνε, και επειδή εντάξει, εγώ και εγώ είμαι στην τηλεόραση καιρό, όταν μιλάνε με τους φίλους τους και με την Επιτροπή και μόνο τότε δημιουργούν τα ίσως. Όταν διαβάζουν αυτά που να διαβάζουν, τα διαβάζουν απευθείας από το Tokyo. Δεν νομίζω ότι κανείς βάζει κάτι δικό του. Γιώργο, με επιτρέψεις κάτι. Νομίζω ότι αν βάζαμε στην ίδια ζυγαριά δύο ντουέτα. Το ένα ντουέτο είναι ο Λάτσιος με τη Μακρυπούλια. Και το γεγονός ότι έφευγε από το Tokyo η Μακρυπούλια όκο λίγες φορές γιατί ήταν αυθόρμητη. Το στοιχείο δηλαδή που είδαμε χθες στην κυρία Παπαρίζου, νομίζω ότι το βλέπαμε κάθε φορά που βλέπαμε το Dancing with the Stars με την Ζέτα. Το γεγονός ότι η Ζέτα ξαφνικά, ενώ στην καθημερινότητά της σε σχέση με τους δημοσιογράφους γενικότερα, έχει ένα ύφος. Έτσι, το οποίο παρεξηγείται και ενδεχομένως κάποιες φορές και την βλέπουμε εκεί να πετάει τις ατάκες, να απαντά έξυπνα και όλα αυτά, έδειξε την διαφορά στο δεύτερο ντουέτο, στο Dancing on Ice, το οποίο αφορά στον γάμο της κυρίας Μπαλατσινού με τον Κωστόπουλο. Εγώ περίμενα ανάλογες ατάκες, άνεση και χαβαλέ μεταξύ τους πολύ περισσότερο. Αντιθέτως είδα μια επιτιδευμένη παρουσιάστρια που ήταν ό,τι πει το Tokyo. Έτσι, και μία παρουσίαση που μου θύμισε εορταστικό πρόγραμμα της ΕΡΤ το 80. Με παύσεις πολλές, με χιουμοράκι που το καταλαβαίνανε λίγοι. Δηλαδή δεν είχε αυθορμητισμό, ρε Γιώργο, αυτό καθόλου. Εντάξει, να σου πω κάτι. Η Τζέννη με τον Πέτρο γνωρίζεται παραπάνω από τη Ζέτα με τον κύριο Λάτσο. Αυτό. Εγώ, αν γνωρίζομαι με έναν άνθρωπο πολύ, μπορεί και να μην έχω να πω και πάρα πολλά. Δηλαδή, online στον αέρα. Ενώ με έναν που θα του κάνω ερωτήσεις, έχω και απορίες να του κάνω. Οπότε η ατάκα είναι στην ατάκα. Στην προκειμένη περίπτωση. Μπορεί να φαίνεται διαμέτρο αντίθετο το πράγμα, αλλά νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, όταν τα λες όλη την ώρα στο σπίτι, κάποια στιγμή δεν έχει να πει και κάτι στην τηλεόραση. Αλλά αν είναι νέα γνωριμία, καλή ώρα. Λάτσιος με Μακρυπούλια, όπως το λες. Έχουμε ατάκα, έχουμε τι κάνατε πέρυσι, τι έγινε τότε. Βασικά, υπάρχει η ευκολία της ατάκας. Στην προκειμένη περίπτωση, εμένα μου άρεσε η Τζέννη πάρα πολύ. Γιατί ήταν πολύ χαριτωμένη κούκλα. Μπορεί να μην έφευγε όπως λες από το κείμενο, αλλά ήταν σωστή αυτό που έκανε. Δεν είπε κανένας ότι δεν είναι. Συγκριτικά μεγέθη αναλύουμε αυτή τη στιγμή. Να σου μου. Και από την άλλη, μιλάμε για δουλειά, δεν μιλάμε για σπίτι, Γιώργο. Δηλαδή, αυτό σου λέει. Δεν σύγκρινε στα σπίτια αυτή τη στιγμή. Γιατί ο ένας πήγαινε να παντρευτεί και ο άλλος ήταν παντρεμένος. Να σου μου. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε να το πούμε άλλη μια φορά αυτό, ότι αυτό που κάνει η Τζέννη Μπαλατσινού, τον Dancing on Ice, στην ουσία είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, από τις πρώτες της απόπειρες ως παρουσιάστρια. Έτσι. Έχει κάνει και άλλες απόπειρες. Έχει κάνει στα Καλλιστεία, ίσως σε κριτική επιτροπή. Σε live τέτοιο στο Star έχει κάνει. Σε live τέτοιο ποτέ. Έχει κάθε εβδομάδα τέτοιες παραγωγές, όχι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά εγώ να σας πω και το πολύ ωραίο αυτό. Το Samsung Galaxy, Γιώργο μου, που το έχω γεμίσει δαχτυλιές. Δεν ξέρω γιατί. Σ' αρέσει. Σούπερ, μια χαρά. Το έχεις δει να το κρατάει κανείς. Γιατί έτσι, όταν θα το έχετε και θα κυκλοφορείτε, θα σας λένε τι είναι αυτό. Η Νικολέτα σας το έδωσε. Ναι, α, μπράβο. Να το πιάσω, να το δω τι έχει μέσα. Θα λες, όχι, είναι δικό μου. Samsung Galaxy, λοιπόν, με εξαιρετική φωτογραφική μηχανή, με flash, σερφάρετε κανονικότατα στο ίντερνετ όπου και να βρίσκεστε. Μπαίνετε στο Facebook, στο Twitter, κοιτάτε τα email σας, στέλνετε email, κάνετε κυριολεκτικά τα πάντα, αλλά έχει και GPS. Έτσι ώστε όπου και να βρίσκεστε και να χαθείτε, Γιώργο μου, ορίστε, δικό σου για την ώρα. Θα βάλεις εσύ. Samsung. Πού μένεις? Δεν λέω να μου πεις την οδό, περιοχή. Α, τέταρτος όροφος είναι πάντως. Τέταρτος όροφος, σε ποια περιοχή?
Ζωγράφου. Ζωγράφου. Βάζει λοιπόν ζωγράφου. Τέταρτο όροφο και σε φέρνει. Σε φέρνει με τη μία. Σε 100 μέτρα στρίπτε δεξιά. Δείξτε μου στον κόσμο, Γιώργο μου. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν θα κοιτάνε το κινητό ή εσένα, αλλά τι να κάνω. Κάνει σετ με την μπλούζα. Κάνει σετ. Λοιπόν, γράψτε τώρα μη. Αφήστε κενό όνομα τεπώνυμο. Αποστολή στο 54990 ή καλέστε από σταθερό στο 90 11 51 51 40. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Μην ξεχνάτε όμως κάτι άλλο, παιδιά. Δεν τελειώσαμε πρώτα απ' όλα από τον Dancing on Ice, εννοείται. Να δούμε λίγο το αγαπημένο μας τηλεοπτικό πρόσωπο που πρέπει να πείτε εσείς ποιος είναι. Σε ασπρόμαυρα πλάνα, σε παλαιότερες τηλεοπτικές του στιγμές. Θέλετε να τον δούμε λίγο πριν πάμε σε διαφημίσεις. Κοίτα κι εσύ. Τώρα θα το δεις, περίμενε, μην βιάζεσαι. Αγαπημένο τηλεοπτικό πρόσωπο, κύριος. Μην το πεις αν το βρεις. Μην το πεις. Το βρήκες. Σκέψου το εσύ και θα μας πεις μετά. Όχι τώρα, στον αέρα. Και επίσης, δεν συζητήσαμε καθόλου για τον Πέτρο Κωστόπουλο όσον αφορά τις συνήθειές του, τις διατροφικές συνήθειές του. Πού τα σουβλάκια. Μην το πεις. Μετά. Λοιπόν. Επίσης. Τι, Μαρία? Ναι, μα αφού το είπαμε αυτό, δεν ξεχνάτε, γιατί μα χρωστά ο Στάθης κάτι. Ποια είναι η διαμάχη. Να τα δώσει όλα. Ποια είναι η διαμάχη. Δεν κάνει τίποτα, άστο, δεν. Μεταξύ Σταματίνα Τσιμτσιλή και Σάσα Σταμάτη. Άλλο πάλι τούτο. Άλλο αυτό. Αυτό. Για να δούμε. Τη μεγάλη χαρά θα μπορούσα να πω να έχουμε τον Γιώργο Χειμονέτο. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα εγώ κάτι πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα που μιλάμε για τον Dancing on Ice. Όντως ο Πέτρος Κωστόπουλος, σε όντως, το έχουμε δει προφανώς, έτρωγε σουβλάκια συνέχεια. Κάθε Κυριακή βράδυ σουβλάκι. Ναι. Γιατί? Δεν είχε μαγειρεύσει κανείς στο σπίτι και. Να μου πει. Αφού η γυναίκα του ήταν στον Dancing on Ice. Τι να κάνει ο άνθρωπος, δεν μαγειρεύουμε ποτέ εμείς να μαγειρεύει αυτό. Τίποτα άλλο εκεί κοντά δεν γύρω δεν είχε. Μόνο σουβλάκια. Δεν νομίζω να είχε τίποτα άλλο εκεί. Λοιπόν, στο σημείο αυτό όμως, εγώ θα σας πω κάτι διαφορετικό που συνέβη την Κυριακή το βράδυ, Νάσο μου. Δεν ξέρετε εσείς εδώ αυτό που συνέβη. Εγώ θα σας πω άλλες πληροφορίες. Δείτε το βίντεο που λες, γιατί τώρα κατάλαβα, αλλά δες. Τι εννοείς για το γνωστό θέμα. Γιατί η γάτα να ξέρει τι κάνει όλη μέρα. Θα μας πει λίγο, κράτα το. Νάσο μου. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα ο Πετράν έτρωγε τα σουβλάκια του και χώνευε με ουίσκι. Αυτή τη φορά δεν πρόλαβε να φάει τα σουβλάκια του, γιατί αυτός ο καταδρομέας εκεί πέρα είναι γνωστός στο στούντιο, θέλω να σας πω. Ποιος καταδρομέας άραγε? Ο καταδρομέας ποιος, νομίζω ότι θα το δούμε. Για να δούμε, παρακαλώ πολύ. Θέλω να πω κάτι, είναι πολύ ωραία αυτά που λέτε, αλλά βλέπω μια γάτα πίσω που τρώει είναι τα σουβλάκια σου. Σέρι. Είναι η γάτα της Σέρι! Είναι η γάτα της Σέρι, το κάνεις! Βλέπω μια γάτα πατρούκα! Τα σουβλάκια μου, μωρί! Τα σουβλάκια μου! Μου τα έφαγε η γάτα! Πού βλέπεις τη γάτα! Αυτή η γάτα. Αυτό θα κάνει ο Λάτσιος. Γάτα μέσα εδώ δεν υπάρχει. Αυτή η γάτα κάθε μέρα πάει και μπαίνει στην τσάντα της Σέρι και της τρώει το σάντουιτς. Αυτή εδώ. Η Σέρι έχει πέτ γάτα. Ναι, έχει πέτ γάτα εδώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει τώρα. Θα φύγει. Θα την πάρουμε εμείς μάλλον. Ευτυχώς δεν είναι μαύρη, είναι τιγρέ. Πάρα πολύ. Κρίμα. Την πιάσανε και έκανε και έτσι γάτα. Το ανέφερε η Πινελόπη. Αυτή η γάτα είναι όλη μέρα στο στουντίκι και επειδή η χορογράφος φέρνει συνέχεια ένα σάντουιτς στην τσάντα της, κάθε μέρα, κάποιες φορές, έλεγε ποιος έφαγε το σάντουιτς. Τι λες τώρα, η ποιος έφαγε το σάντουιτς, ποιος έφαγε το σάντουιτς και ξαφνικά βρίσκαμε τη γάτα μέσα στην τσάντα. Καταδρομέας. Γι' αυτό λένε η γάτα τη Σέρι. Άμα τη δείτε τη γάτα. Είναι μουλάρι, δεν είναι γάτα. Τη γάτα την αφαιρέσει σε λίγο. Όταν την έφερε στην Ελλάδα ήταν τόση, μισή. Τώρα. Η γάτα θέλει διατροφή, παιδιά, για γυμναστήριο άμεσα. Αυτή είναι διατροφή, δεν έχει αφήσει τίποτα άρτιο. Λοιπόν, λέμε η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, τα σουβλάκια σκότωσαν τη γάτα. Το θέμα είναι άλλο, Νάσο μου. Η σακούλα του Πέτρου, τι δουλειά έχει στο πάτωμα. Καλά τώρα, εντάξει. Ο Πέτρος κάθε Κυριακή, όπως πολύ σωστά είπε ο Γιώργος, από τη στιγμή που δεν είχε φαΐ στο σπίτι, έπαιρνε τηλέφωνο εκεί στα Σπάτα σε ένα καλό σουβλατζίδικο και ερχόταν τα σουβλάκια. Να πούμε όμως, Νάσο, γιατί δεν λέτε κανονικά στον κόσμο ότι όλοι οι παρουσιαστές και όλες οι παρουσιάστες και όλα
τα πάνελ ever σε αυτή την Ελλάδα, κάτω από τα. Κάτω. Ναι. Όλο κάτι έχουν από κάτω, ναι, που δεν φαίνεται από του παρουσιαστέ των ειδήσεων. Εσά σα έχουν κάνει είναι διαφανέ το. Επίτηδε το κάνω για να μην παχαίνετε. Για να μην παχαίνετε, για να μην φαίνονται σουλάκια και τόσο. Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Ωστόσο, βέβαια, να σα πω τώρα κάτι, επειδή είπαμε πριν για το. Για το περιεχόμενο του σόου, ότι ήταν μια πολύ πλούσια παραγωγή, ότι ήταν κάτι πολύ λαμπερό. Εντάξει, τώρα δεν είναι ωραίο, ρε παιδιά. Και πριν από δύο σόου, νομίζω, του είχε μείνει λίγο κρεμμυδάκι στο δόντι και την ώρα που του έκανε πάσα η γυναίκα του, μη μου κάνει ξύνηλες, Νικολέτα. Αυτή μα είναι η αλήθεια. Μα το είχε πει, μα το είχε πει ο ίδιος. Μα το είχε πει. Και την ώρα, και την ώρα που πάει να βγει τώρα να κάνει και. Συγγνώμη για την κίνηση, τη συχαίνομαι, αλλά την κάνω τώρα για εσάς. Κάτι είναι αγάπη μου. Αυτό το. Δηλαδή, είναι δυνατόν στο λαμπερό. Παιδιά, μου συγχωρείτε. Είναι δυνατόν στο λαμπερό σοου, ας πούμε, να μας αμπουκιάζεις τώρα το. Το... Και φάτον το γύρο. Παιδιά, μην είναι τόσο λαμπερό το σοου, να το ρίξουμε λίγο. Γιατί ήταν πάρα πολύ, το κατεβάσαμε λίγο για να είναι μία ή άλλη με τον κόσμο. Κατάλαβες. Γιατί δεν υπάρχει κρίση και νομίζουν ότι τρώμε αστακό στο σπίτι. Είναι σουβλάκι, σετ, ντάτσινγκ, παρέα πίτσα. Γιώργο, είναι πολύ ωραία να μυρίζεις δίπλα τη Chanel της Παπαρίζου ή να μυρίζεις κάτι άλλο από τη γυναίκα σου και στη μέση να τρως το σουβλάκι. Να σου και Γιώργο μου. Να ξέρεις πάντως τα δίνει και σουβλάκι και στο... όποιος σου ζητήσει το δίνει. Κάτσε τώρα να δεις. Εγώ τον έχω δει να δίνει. Κάτσε τώρα να δεις, ναι, Γιώργο ξέρω, μου. Του ζήτησε, πήρε. Σουβλάκι, γιατί λέω για να το βλέπουν να τρώει κάτι γίνεται. Κάτσε τώρα να δεις τι έχει να γίνει. Νάσο. Παρακαλώ. Για δες λίγο το επόμενο βίντεο. Για να δω. Για δες το. Ήμουνα σίγουρος, αλλά θέλω να σας πω ότι ευτυχώς δεν είμαι σε αυτό το λαμπερό σοου. Είμαι στο Made in Star. Και κατάλαβα τι θες να πεις. Δεν θέλω να σε ανησυχήσω, αλλά επειδή δεν ξέρω τι έφαγες, χοντόκινα, η γάτα εγώ το πια δεν υπάρχει σε αυτό το στούντιο απάνω. Θέλω επίσης να παρατηρήσετε το αλουμινόχαρτο, διότι το έφτιαξα στο σπίτι μου, δεν το παρέγγειλα. Έτσι. Και να σας πω ότι εγώ τρώω, βεβαίως και τρώω και στο κουσκούς έτρωγα πέρσι και εδώ τρώω, γιατί είναι η ώρα που πρέπει να φάω, γιατί κάνουμε διατροφή. Έχεις δει και ξανά φαίνεται. Με την καλύτερη ώρα να πει. Όποιος χάνει την όρεξή του, παιδιά, χάνει την υγειά του. Με αυτό, γι' αυτό το λέω. Νάσο μου. Νάσο. Λοιπόν, εγώ όμως να πω. Ωραίος φίλος έχεις, Νάσο, να σου εξηγήσω κάτι. Πολύ ωραίος φίλος έχεις. Να ξέρει να το προσέχεις λίγο. Και εγώ το χαίρομαι, το χαίρομαι. Να πω λίγο πολλούς χαιρετισμούς στον Πάρη Παπάγνου. Μόνος δεν φταίμαι εγώ, να ξέρεις. Στον Πάρη Παπάγνου με την παρέα του που μας βλέπουν από τη Λαμία που είναι 10 άτομα παρέα και βλέπουν Made in Star. Τουλάχιστον πολλά παιδιά. Ναι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, Νάσο μου, όμως να πούμε λίγο για το δώρο μας. Την Τετάρτη έχω μακαρονάδα. Τι μακαρονάδα? Α, θα μου φέρεις και εμένα. Τι μακαρονάδα? Την Τετάρτη έχω μακαρονάδα. Τι αγάπη, πρέπει με να φάω μακαρονάδα, μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα. Και Παρασκευή λαδερό. Και Παρασκευή έχω φακές, σωστά. Τέλεια. Σεξ κάνεις στις ημέρες που δεν πρέπει. Μια χαρά. Γιατί με τη διατροφή πρέπει να το συνδυάσεις. Εγώ αδερφέ το παιδάκι το έκανα. Εσύ να δω πότε θα ξεκινήσεις. Να σεξ είπαμε να κάνεις. Με το καλό, με το καλό. Είπαμε να κάνεις σεξ, είπαμε. Δεν μιλήσαμε για φετοπαραγωγή. Αλλιώς η παραγωγή, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Μια χαρά. Εμείς το προπονούμε ακόμα, μαζεύουμε εμπειρίες. Έχει καιρό ακόμα. Λοιπόν, μισό λεπτό παρακαλώ πολύ, Νάσο μου. Samsung Galaxy. Επειδή η κλήρωση γίνεται σήμερα και δεν γίνεται αύριο, θέλω να σας λέω συνέχεια για το υπέροχο αυτό γκατζετάκι, το οποίο το ρωτάτε και τι κάνει. Πέρα από το GPS, λοιπόν, που όπου κι αν χαθείτε, μπορείτε να βρείτε ότι ο Γιώργος Χειμωνέτος μένει στο ζωγράφου στον τέταρτο όροφο. Επίσης, μπορείτε να τραβήξετε εξαιρετικές φωτογραφίες και βίντεο, σαν αυτό που είπατε προηγουμένως, αλλά και σαν και αυτό που θα σας αποκαλύψουμε με τον αγαπημένο μας παρουσιαστή σε ασπρόμαυρα πλάνα τη δεκαετία του 90, θα μπορούσα να πω. Και επίσης, σερφάρετε κανονικότητα στο ίντερνετ, βλέπετε τα email, δεν ξέρω πώς ανοίγει κάτι, το έχω κάνει εγώ αυτό και το έχω χαλάσει. Δεν θα πάρετε αυτό. Να το φορτίσεις πρώτα. Θα πάρετε το καινούριο. Και επίσης, θα το φορτίσω. USB θύρα. Φορτιστή μικρούλι, μια σταλίτσα, και τι ώρα που είναι κομψό. Σετ. Δεν είναι τα μεγάλα. Και hands-free ακουστικά. Λοιπόν, σήμερα θα γίνει δικό σας σε περίπου 45 λεπτά από ό,τι βλέπω στο ρολόι μου. Δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα, μη κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54990, αυτός είναι ο ένας τρόπος, και άλλος να καλέσετε από σταθερό στο 9011 51 51 40, γιατί αυτό σε πολύ λίγο από τώρα θα γίνει δικό σας. Λοιπόν,
Του μπες πολλές στο Dancing on Ice, Γιώργο μου. Με μερικές έχουμε τρομάξει πάρα πολύ, ειδικά με εκείνη εκεί της Σπυλιχού. Με τις δικές μου. Και με τις δικές σου και με όλες. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να δούμε και με αφορμή αυτό να συζητήσουμε γενικότερα για την Πινελόπη Αναστασοπούλου, είναι η τούμπα που έφαγε χθες μαζί με τον Αλεξέη. Τώρα ποιος έφυγε, Αλεξέη ή Πινελόπη? Μάλλον το βάρος, λίγο. Σέτεινε αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ που την είδα, δυσκολεύτηκε ο Αλεξέη να σηκώσει την Πινελόπη, γιατί προφανώς η Πινελόπη μπορεί να κάνει και εκείνη ένα μικρό λάθος όσον αφορά τη θέση. Λίγο να τη θέση έναρξης, γιατί όταν ένα σήκωμα πας να κάνεις, παίζει ρόλο η απογείωση πώς θα γίνει, αν είχαν τη θέση τους κανονικά. Γιατί και εμένα έχει τύχει η Νικόλ να πάω να τη σηκώσω και ή να είναι πιο μακριά το πόδι και να πρέπει να τη φέρω σε αυτή τη θέση και να δίνει και να φύγει να. Πουλάκι μου. Και νομίζω και στην πορεία ο Αλεξέη έχασε λίγο το βάρος του. Μάλλον την ισορροπία του και δίπλωσε και λίγο το πόδι και πέσανε. Έτσι, κατάλαβα. Για πάμε όμως να θυμηθείτε κι εσείς την πτώση της Πενέλοπε. Τώρα αυτό είναι καλό να θυμόμαστε. Α, βέβαια. Πριν δούμε την τουμπίτσα σου, Πινελόπη μου, πάμε να δούμε τις στιγμές συγκίνησης που μας έχει προσφέρει η Πινελόπη. Άπειρες, θα έλεγα. Είναι ευαίσθητο κορίτσι μου, ρε. Είναι ευαίσθητο κορίτσι. Το έχει πάρει πολύ πατριωτικά και αυτό είναι εκνευριστικό, πρέπει να τη πούμε. Εγώ νομίζω ότι δίκαια πρέπει να πάρει τον τίτλο της Μάθας Βούρτσι του Dancing on Ice. Να δούμε ποιος θα πάρει τον τίτλο την Κυριακή. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, παρακαλώ. Τώρα κλαις, γιατί κλαις. Με τίποτε δεν μπορεί να χωνέψει το τέλος του Dancing on Ice η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ό,τι και αν βλέπει, τη θυμίζει τη στιγμή του τηλεοπτικού αποχωρισμού. Suitcases. One. Είναι η τελευταία εικόνα του Αλεξέη, είναι πολύ... Γιατί θα φύγουν σε λίγο καιρό όλοι αυτοί οι άνθρωποι και... Τώρα κλαις, γιατί κλαις. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της βαθμολογίας, δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Η Πινελόπη έχει καταλάβει αυτό που μπορεί να έχει συμπεράνει πολλοί κόσμος, αλλά δικαιολογείται. Συγγνώμη αν έχω γίνει γραφική και κλαίω συνέχεια. Δεν αυτή είναι γραφική. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είναι πολύ φυσικό για μένα αυτό. Τώρα κλαις, γιατί κλαις. Εξάλλου, από την αρχή του Dancing on Ice μας είχε προειδοποιήσει ότι θα κλάψουμε πολύ. Εκφράζεσαι όταν κλαις. Έτοιμη είμαι. Έτοιμη είσαι. Έτοιμη. Πόσες φορές έκλαψες τις πρόβες, πες μου. Πολλές. Έκλαψα όταν έπεσα. Έκλαψα όταν μου δώσανε τη δεύτερη χορογραφία και είχα δει χαμός. Κλαίω, γενικά εκφράζομαι έτσι. Μην ξεχνάτε ότι το συγκεκριμένο σόου, σύμφωνα πάντα με δηλώσεις της, της είχε σώσει τη ζωή. Όταν ήρθα εδώ και άρχισα να μαθαίνω σαν παιδί, γιατί αυτή είναι η κανονική κατάσταση του ανθρώπου, το έχω γίνει γραφική αλλά είναι αλήθεια, είχα λόγο να ξυπνάω το πρωί και να νιώθω όμορφα γι' αυτό. Και είναι αλήθεια. Αυτό. Και το προτείνω σε όλους. Είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία, είναι γυμναστική υπέροχη, είναι όλα αυτά τα καλά πράγματα. Κλαίω πάλι, τι κατάσταση είναι αυτή. Τώρα κλαις, γιατί κλαις. Κι όποιος τόλμησε να πει μια κακή κουβέντα για το σόου, είχε δώσει αποστομωτική απάντηση. Κλάψε λίγο, για να μην κλάψω εγώ. Κρατιέμαι πάρα πολύ. Θέλω να πω κάτι. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουν το Dancing on Ice, και δεν τους αρέσει. Να μην το βλέπουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Έτσι, λίγο πριν το φινάλε, με δάκρυα στα μάτια, δέχτηκε τη συμβουλή της Έλενας Παπαρίζου, προετοιμάζοντάς μας για μια γερή δόση κλάματος στο τελευταίο επεισόδιο του Dancing on Ice. Όταν τελειώσει πλέον το dancing, θα σου πω ένα μυστικό που κάνω εγώ. Πηγαίνω και παίρνω μια τεράστια ανθοδέσμη στον εαυτό μου και τη βάζω στη μέση του σπιτιού μου. Μια χαρά. Τώρα κλαις, γιατί κλαις. Φιλική συμβουλή, κορίτσια, πάρτε αδιάβροχο eyeliner γιατί με τόσο κλάμα θα πάθει νευρικό κλονισμό ή make-up artist. Μάλιστα. Με συγκίνησε και εμένα το κορίτσι αυτό. Παιδιά, όπως θέλει εκφράζει το καθένας, παιδιά. Εντάξει, από την εσείς το είχατε παρατηρήσει αυτό, το έχετε σχολιάσει. Εγώ δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα. Μόνο τη φάση που ήμασταν στο skate talk, που την είδα που συγκινήθηκε. Και εγώ συγκινήθηκα για την παρέα, για τη φάση, για το ότι θα χάναμε την παρέα και την προπόνηση. Γιατί, να σε έλεπα εσένα να κλαίγες, θα ήθελα να κλαίγες. Εντάξει, δεν θα με έλεπε σε μένα ποτέ να κλάψω στο συγκεκριμένο γεγονός. Όχι ότι πράγματι στεναχωρήθηκα που έφυγα όταν έφυγα, γιατί ήθελα τους χορογράφους, την προπόνηση. Κάναμε δικά μας πράγματα, το είχαμε σαν παιχνίδι. Δεν πιστεύεις κάπου... ότι το έχει πάρει πολύ σοβαρά σε σημείο εκνευριστικό, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι, είσαι εκεί στο σοου και
πονάς πολλές μέρες για πράγματα που πρέπει να κάνεις και να καταφέρεις και κάπου αυτή η πίεση μπορεί να εκτονώνεται μέσω από αυτό το πράγμα και δεν το καταλαβαίνεις. Πολλές φορές το συνέστημα, και εγώ ας πούμε είχα κάποιες φορές νεύρα με την Νικόλ, την παρτενέρ μου, ή είχα... Ήμασταν πιο κοντά γιατί καταφέραμε κάτι που ήταν δύσκολο. Αυτό είναι συναισθηματισμοί στην πορεία και στη διάρκεια χάνεσαι. Και για να καταφέρεις την όλη προσπάθεια, ζορίζεσαι. Και νομίζω ότι αυτό, εντάξει, μπορεί να ζορίστηκε αρκετά και να το έχει βγάλει έτσι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι συναισθηματικός τύπος. Ναι, πρέπει να είναι. Ξέρεις τι, μπορεί να σου κάνει κακό όμως. Γιατί τώρα στον τελικό με την Ιωάννα. Κακό ξεκακό, τώρα στον τελικό έφτασε. Ψηφίζει ο κόσμος, Γιώργο μου. Αν φαίνεσαι λίγο Μάρθα Βούρτσι, είσαι μονίμως το και κλάμα η κυρία και είσαι μονίμως με τα χαρτομάτια. Μπορεί να κάνει και καλό όμως. Όχι, ενοχλεί τον κόσμο. Δεν το ξέρω. Θα σου εξηγήσω κάτι. Θα σου εξηγήσω κάτι, γιατί εγώ είμαι μαζί σας. Εγώ θέλω να πω ότι δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα, γιατί ο κόσμος δεν ξέρουμε πώς αντιδράει. Εγώ έτσι πιστεύω. Και επειδή δεν είναι τίποτα σίγουρο, γιατί ούτε ο κόσμος κάποιοι μπορεί να το συμπαθούν γιατί λένε ότι. Το πιστεύουν και να είναι μαζί τη, να συμπάσχουν. Και κάποιοι να μην είναι απαθέστατοι, όπως καλή ώρα είμαστε εμείς εδώ και να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει αν η Πινελόπη ζορίζεται ή όχι. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, επειδή ο κόσμος δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν μπορείς να ξέρεις τελικά την αντίδραση του κόσμου στο τελικό. Στην προκειμένη περίπτωση η Πινελόπη έφτασε στο τελικό, μπράβο τη, μαζί με την Ιωάννα. Εγώ θεωρώ ότι κάνανε καλή δουλειά, σούπερ δουλειά. Και τη αξίζει που κάτσαν στο τελικό. Ακόμα και τούμπο που φάγανε εδώ στην προκειμένη περίπτωση. Εννοείται ότι τη αξίζει. Εντάξει. Παιδιά, αυτό εδώ. Έπεσε άσχημα όμως, ε. Άσχημα, δεν ξέρω πιανού ποπός πόνεσε περισσότερο. Της Πινελόπης. Εδώ που γύρισε το πόδι του Αλεξέ, εδώ ήταν το θέμα. Αχ, και οι δυο μαζί, παιδιά. Γιατί και μετά όταν σηκώθηκε και της μίλησε η Τζέννη Παλατζινού, της λέει πονάστε, λέει ναι, έχω χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα. Πω, παιδιά. Θυμάστε στο εισαγωγικό βίντεο που του είπε, που του κάνε πλάκα και του λέει θέλω να κάνω παιδιά κάπου, δεν μην με σκοτώσεις. Και έχω να σας πω ότι στεναχωρέθηκε πάρα πολύ ο χορευτής και στα παρασκήνια έκλαιγε. Ο Αλεξέ είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Ο και εντάξει, έβαλε τα κλάματα στα παρασκήνια. Ναι. Κάνουν προσπάθεια όλοι και οι επαγγελματίες. Γιατί εντάξει, στην προηγούμενη περίπτωση εδώ, στα λίφτα αυτά όλα, ευθύνεται ο χορευτής επί της ουσίας. Πέραν το ότι η παρτενέρ, η Πινελόπη, δηλαδή, θα πρέπει να κάνει. Να έχει σωστή θέση και λίγο να αλλάξει. Μπορεί να τον πάρει στο λαιμό τη. Μπορεί να αλλάξει λίγο το κέντρο βάρους και να τον πάρει στο λαιμό τη. Πόπο παιδιά. Αν δεν είσαι ο Σλάβο δηλαδή. Ξέρεις γιατί το φάγαμε εμείς στο χώρο αυτό, ε? Γιατί από την πρώτη μέρα που τον είδαμε λέγαμε τι ωραίο παλικάρι. Τον παντρέψαμε όλο που τα κάναμε. Γιατί ο Γιώργος ισχυρίζεται ότι είναι κακό το ότι ζήτησε σε γάμο την Μαριάννα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στον. Επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Αντρέα Φουστάνο, θα πάμε να δούμε επιτέλους την αποκάλυψη του παρουσιαστή ή όχι ακόμα. Ναι, λες. Μπαίνω στην κλήρωση για το Samsung κάτι. Εσύ θα μπεις στην κλήρωση για το Samsung. Ποιος είναι, ξέρεις? Ξέρω. Πες. Γιατί θα το ζήσουμε μαζί αυτό, αυτή την αποκάλυψη. Δεν το ξέρεις. Εγώ ξέρω. Α, νόμιζα. Λοιπόν, εγώ πάμε δεν να το απαντώ, δούμε. Όμως. Εγώ νομίζω ότι είναι, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μου λες αυτή, ναι. Γιατί είμαι σίγουρη ότι το έχεις βρει. Εντάξει. Η αποκάλυψη αμέσως τώρα. Σήμερα το ραντάρ φιλοξενεί έναν εκπρόσωπο του ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης, τον Νίκο Κατανάκη. Νίκο, καλώς όρισες στο ραντάρ. Ευχαριστώ. Ποιος είναι αυτός ο αψηλός, ποιος είναι αυτός ο τύπος. Κι όμως είναι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος στα νιάτα του, εν έτη 1990. Γιώργο Μιχαλόπουλε, καλώς όρισες στο ραντάρ, είσαι η σημερινή μας προσκεκλημένη ραδιοφωνική προσωπικότητα. Να σου κάνω τη στερεότυπη ερώτηση, αν και εγώ ξέρω τις απαντήσεις, αλλά ο κόσμος δεν τις ξέρει. Πες μου πότε και πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το ραδιόφωνο. Στάθης Παναγιωτόπουλος! Τότε είχε πυκνό μαύρο μαλλί, ενώ σήμερα άσπρα μαλλιά στην κεφαλή. Καθώς ερχόμουν στο στούντιο, συναντάω σε ένα δρόμο, βλέπω από μακριά τον Νίκο Γκάλη. Και σκοντάφτω και πέφτω και γδέρνονται τα γόνατά μου και γδάφτει και ο αγκόλμος και λοιπά και χτύπησε. Εντάξει, όχι τίποτα σοβαρό, αλλά τσούζι πονάει, κατάλαβες. Αλλά μπρος στον Γκάλη, τι είναι ο πόνος. Συνέχισε την εκπομπή από την Ισραηλινή Όφρα Χάζα και Wish Me Luck. Αγνώριστος με μαύρα μαλλιά και γυαλιά που ομολογούν «Ναι, είμαι σοβαρός, κάνω εκπομπή και θέλω να γίνω Larry King». Βρίσκεται ο Στάθης Παναγιωτόπουλος το 1990 στην κρατική τηλεόραση. Και όχι, δεν είναι κρύο ανέκδοτο. Τι κοινό είχε ένας φούρναρης και μία μοναχή, μία καλόβρη δηλαδή. Το φουρνό ξύλο είχε. Ο φούρναρης ζυμώνει, ενώ η μοναχή ζυμώνει. Κατάλαβες, είναι μόνη. Να είδες, γέλασαν. Ξεκίνησες πριν από πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι λίγα χρόνια τώρα που έκανες το όνομά σου, το πούμε έτσι, στο ραδιόφωνο μέσω κάποιου συγκεκριμένου σταθμού. Τότε ο Στάθης φορούσε και λευκό κολλητό που καμισάκι. Σήμερα τα παραπάνω κιλάκια δεν του δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Ένα ρηχτό τισερτ είναι ό,τι πρέπει.
αν και τολμά καμιά φορά να κάνει την ανατροπή. Ο κύριος Άντων, να δούμε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, παιδιά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στάθη, τι είναι αυτά, Ρεστάρη. Η εορταστική αμφίεση, Φλαράκης. Πιστεύεις ότι τώρα, τον τελευταίο 1,5 χρόνο που υπάρχει ελεύθερη ραδιοφωνία και όλη αυτή η πληθώρα των ραδιοφωνικών σταθμών, τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι πριν? Τέρμα τα πειράγματα στον Αντώνη Κανάκη για το μαλλί αφάνα του παρελθόντος. Ίσως κάποιοι να κοροϊδεύετε τώρα πουλώντας πνεύμα, αλλά πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι αυτό, το αεροδυναμικό, αρενοπό μαλλί του Αντώνη Κανάκη, ξεκίνησε ένα νέο κίνημα στις ανδρικές κομμώσεις? Ήρθε η ώρα ο Αντώνης να πάρει την εκδίκησή του και του τη δίνουμε στο πιάτο. Και να κλείσουμε μια ακόμα στερεότυπη ερώτηση, την οποία την κάνουμε πάντα. Τον τελευταίο καιρό, μέσα από την εκπομπή σου, τι είναι αυτά τα τραγούδια, ποια είναι αυτά τα τραγούδια μάλλον που αρέσουν περισσότερο στον κόσμο και ακούγονται περισσότερο? Παιδιά, θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, Στάθη μου, θέλω να σου πω το εξής. Δεν μιλάω σε ένα, μιλάω στο Στάθη. Ότι τώρα είσαι πολύ πιο ωραίος από ό,τι ήσουν τότε. Πραγματικά. Με τα τσερτάκια σου, με το ρότο μαλλί, το μουσί, το γκρίζο. Κοίτα, είδες καμιά φορά που ο άνθρωπος όσο περνάνε τα χρόνια λένε ότι ομορφαίνει? Πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο Τζορτζ Κλούνι, παιδιά. Ο Τζορτζ Κλούνι στα νιάτα του ήταν αγνώστος. Τώρα είναι πάρα πολύ ωραίος. Σαν το Παγενοτόπουλο ήταν ο Κλούνι. Γιατί τον βρήκαν όλοι στο Facebook. Κώστα, Σελένη, Δημήτρης, Δήμητρα, Παναγιώτα. Μπράβο. Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Να πω τώρα ο Γιώργος ο Χειμωνέτος με ποιος είπε ότι είναι. Έλα, πες, ποιος είπε ότι ήταν. Όχι, είναι αυτιά, παιδιά. Δεν του μοιάζει λίγο, φέρνει λίγο το γυαλάκι. Σου έχω κάτι πιο εύκολο, νομίζω. Θέλω να πάμε να δούμε τώρα, Στάθη μου, ένα βίντεο έναν άλλο παρουσιαστή, πολύ αγαπημένο πρόσωπο κι αυτό. Και εκεί σου βάζω το quiz, η δεύτερη σου ευκαιρία. Να δω αν θα τον βρεις. Αν θα μπορέσεις να φύγεις. Αν θα μπορέσεις να φύγεις. Για αν θα τον βρεις. Για πάμε να δούμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο φιλανθρωπικό γεγονός. Μια και στη δεκαετία του 80 είχαμε το Live Aid, τώρα έχουμε αυτό το κονσέρτο στο Βερολίνο. Οι καλλιτέχνες που θα δούμε απόψε, πέρα από τον Roger Waters που δημιούργησε το Wall, είναι οι Scorpions, η Utie Lemper, η Cyndi Lauper, ο Thomas Dolby, η Band, η Johnny Mitchell, ο Van Morrison, η Jerry Hall από το χώρο της μόδας, ο Brian Adams, η Sinead O'Connor και στο ρόλο του κατήγορου είναι ο Tim Curry. Στο ρόλο της μητέρας η Marian Faithfull, δάσκαλος είναι ο Thomas Dolby, δικαστής ο γνωστός ηθοποιός Albert Finney και σύζυγος η Γερμανίδα καλλιτέχνης Ute Lemper. Αυτή λοιπόν θα είναι μαζί μας για δύο ώρες σε ένα σκηνικό που έχει αρχίσει να φτιάχνεται από τις 11 Ιουνίου και συμπληρώθηκε μόλις τώρα που έχει αρχίσει η συναυλία. Γιατί αλλαγή είδες? Πρώτα απ' όλα. Εντάξει, μόνο πάντα το ότι. Σαν ηθοποιό του χώρου. Ίδιο είσαι. Λοιπόν, η αλλαγή είναι τεράστια κατά. Και το μαλλί, και το μαλλί είναι πολύ. Εδώ έχει πάρα πολύ ωραίο βλέμμα. Τι γλυκό. Και τώρα έχει ωραίο βλέμμα. Και τώρα την πλαστική, δεν κατάλαβα. Είναι πολύ πιο ωραία εδώ τα μάτια σου. Αλλά ξέρεις τι, δεν μπορούσε να μιλήσει καλά, έκανε ορθοφωνία και τώρα μιλήσει. Ιβάν Μόρσον, Τζόνι Μίτσελ. Μα τώρα μιλά καλύτερα από όταν μιλάγε όταν ήσουν πιο νέο. Είναι και εμπειρία. Στάθη, τι κάνει εδώ, πού είσαι? Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν θυμάμαι ποιο είναι, πρέπει να είναι κάποια μετάδοση συναυλία. Δεν είναι που δούλευα. Πε μου, δεν θυμάμαι. Εγώ έπεσα πάνω σε αυτό το βίντεο στο YouTube. Ναι, ναι. Είναι, νομίζω, το 90, το live των Pink Floyd. Το Wall, η επιστροφή των Wall στο Wembley που ήταν μετάδοση για την ελληνική τηλεόραση. Άρα 90 εσύ, 90 και ο Στάθη. Από τους Ράδιο Αρβίλα. Ναι, ναι. Πού να το ξέραμε, το να πέσαμε και λότο. Δεν είναι βαμμένο, είναι δικό σου, ε. Ποιο? Τα μαλλιά. Όχι, δεν είμαι σαν για σένα, εγώ είναι φυσικά τα μαλλιά μου, δεν είμαι γυναίκα. Τα χαρακτηριστικά του δεν έχουν αλλάξει και το στυλ που μιλάς, έτσι, το στόμα σου που είναι κλειστό και μιλάς όπως και τώρα ήρεμα, αργά, παραμένει το ίδιο στυλ. Αυτό θέλω να πω. Πάμε να βάσουμε κανένα Samsung τώρα να τελειώνουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο που ήταν στην παρέα μας, Γιώργο μου. Να είσαι καλά, γιατί ξέρω ότι έχεις και προπόνηση, γιατί τον Γιώργο θα το θαυμάσουμε και στον τελικό του Dancing on Ice. Έτσι. Μην χάσετε, θα κάνουμε προσπάθεια μεγάλη. Όχι, αγάπη μου, εμείς θέλουμε πάρα πολύ να σε απολαύσουμε. Νομίζω θα είναι ένα ωραίο σώμα στο τελικό, θα γελάσουμε γιατί θα έρθουν όλα τα παιδιά. Και δεν το κάνεις πλέον με στόχο να σε ψηφίσουν. Μα, δεν υπάρχει άγχος. Δεν είναι, τίποτα δεν κάναμε με σκοπό να το ψηφίσουμε, και παλιότερα. Αλλά στην επίθεση τώρα θα είναι εορταστικό του τελικού. Άλλοι θα έχουν το άγχος φυσικά. Καλέ, σήκω να σε δύο κόμμα πάλι πριν φύγει. Είσαι και ψηλό όμω, ε. Είδε. Είναι τι ψηλό έχει. Δεν το βάζει με το χέρι στη μέση. Δηλαδή, όχι με την καλυστία. Μια σπάση. Καλυστή δεν είναι. Μια κάνει. Είσαι που ξέρει από καλυστία. Έλε, σταμάτα. Πόσο ψηλό έχει. 1,87. Ωραία. Χαρά. Μην με συγκρίνετε και υπολογίζετε το δικό μου τώρα, γιατί θα τσαντιστώ. Λοιπόν, Γιώργο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Σου εύχομαι να έχει μια υπέροχη εβδομάδα, ό,τι και να κάνει. Μην χάσει ευκαιρία. Ναι. Και θα τα ξαναπούμε, παιδιά, με τον Γιώργο. Έλα. Έπιασα κιόλα, έπιασα. Αλλά θέλω όμως, πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, να. Θα μακάρι να ήμουν εκεί κοντά κάπου τώρα εγώ, να δίνω και εκεί ένα ωραίο φιλί, ζεστό φιλί στον καλεσμένο μας, τον κύριο Ανδρέα Φουστάνο. Αλλά είστε πολύ μακριά. Τι κάνετε?
Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Όλα καλά. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Καλή χρονιά επίσης. Σας καλησπερίζω στην παρέα μας, αλλά θα σας ξανακαλησπερίσω αμέσως μετά τις διαφημίσεις, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε, κύριε Φουστάνου. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, βέβαια. Εντάξει, λοιπόν. Να είστε καλά. Να πούμε όμως για το... Ναι, Μαρία μου. Μία τεραχή διακρίνω. Δεν ξέρω αν φταίει το βίντεο του Στάθη, του ένα ή του άλλου κυρίου. Λοιπόν, Samsung Galaxy, τώρα που πάμε σε διαφημίσεις, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να στείλετε. Πού πας εσύ? Μια πολύ καλή ευκαιρία να στείλετε μηνύματα και να πάρετε και τηλέφωνο από το σταθερό σας. Και όσον αφορά το μήνυμα, γράφουμε μη, αφήνουμε ένα κενό, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54990 ή καλείτε στο 9011-51-5140 από σταθερό για να γίνει δικό σας Samsung Galaxy με μεγάλη χωρητικότητα όσον αφορά τις φωτογραφίες και τα βίντεο που μπορείτε να κατεβάζετε ή να τραβάτε εσείς οι ίδιοι. Έχει και flash και επίσης σερφάρετε και στο ίντερνετ. Ένα κινητό, παύλα υπολογιστής, παύλα τα κάνει όλα και συμφέρει. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστροφή εδώ σε πολύ λίγο με τον κύριο Αντρέα Φουστάνο. Να είστε καλά. Γεια σας! Εδώ και επειδή ο χρόνος έχει αρχίσει και τρέχει επικίνδυνα, θέλω να σου πω άλλη μια φορά για το υπέροχο δώρο που δίνουμε σήμερα, το Samsung Galaxy. Το οποίο το βάλα στο κουτί, για ποιο λόγο, ένας Θεός ξέρει. Πόσος χρόνος έχει μείνει, μαράκι μου, περίπου για την 15 λεπτά! Καλή γρήγορα, πάρτε κινητά, γράψτε μη, αφήστε κενό όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54990 ή καλέστε από το σταθερό σας στο 9011-51-5140, γιατί μόλις σε 15 λεπτά αυτό το υπέροχο κινητό παύλα υπολογιστής τσέπης, το παρακαλώ εγώ, γιατί έτσι μου κάθεται κάπως, θα γίνει δικό σας και ίντερνετ έχει και GPS έχει για να βρίσκετε τις οδούς, τα μαγαζιά που θέλετε να πάτε για φαγητό, ποιες ταινίες έχει το βράδυ στον κινηματογράφο. Έλα Στάθη, σταμάτα. Λοιπόν, το βάζω στη θηκούλα του και στο σημείο αυτό θέλω να καλησπερίσω στην παρέα μας ξανά τον κύριο Αντρέα Φουστάνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και πάλι. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Θα σας πω ποια είναι η απορία της ημέρας από τη στιγμή που σας καλέσαμε στην παρέα του Medistar. Είναι η εξής λοιπόν. Κατά πόσο γυναίκες ασχολούνται πλέον με την εμφάνισή τους, μιλάω συγκεκριμένα για πλαστικές παρεμβάσεις, την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Έχουν μειωθεί δηλαδή οι επεμβάσεις αυτές? Συνεχίζουν να έρχονται γυναίκες, το ίδιο με πριν? Υπάρχει πάντα μία πτώση. Λογικό είναι να υπάρχει μία πτώση. Αλλά οι γυναίκες δεν θα πάψουν ποτέ να ασχολούνται με την ομορφιά τους. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τίποτα. Λογικό είναι ότι ανάλογα με το πορτοφόλι τους θα μπορούν να κάνουν περισσότερα ή λιγότερα πράγματα. Ζητάνε ειδικές τιμές τώρα λόγω κρίσης? Εκτοσούλες κλπ. Φτιάχνουν πρώτα το ένα σκήτος και μετά το άλλο. Όταν θα έχουμε. Όπως καταλαβαίνω εγώ, όπως καταλαβαίνουμε, η Ελληνίδα γυναίκα, γιατί μιλάμε για τη δική μας τη χώρα, την ομορφιά της και την εμφάνισή της θα την έχει πάντα σε προτεραιότητα. Ό,τι και να γίνεται. Σε όλες τις χώρες, δεν νομίζω ότι μόνο η Ελληνίδα. Η γυναίκα είναι γυναίκα. Ασχολείται με την ομορφιά της και της αρέσει να ασχολείται με την ομορφιά της. Να ρωτήσω για τις ηλικίες, επειδή κύριε Φουστάνε στην Ιταλία από τα 18 είναι δώρο για την ενηλικίωση για την Ιταλίδα. Στην Ελλάδα τώρα, φέτος ας πούμε, πιο πολύ τα target group σας επισκέπτονται. Ποιες ηλικίες είναι? Μην υπερβάλλουμε, παντού το ίδια είναι. Δεν αλλάζουν οι συνήθειες από χώρα σε χώρα. Σωστό. Μας αρέσει εμάς να λέμε στην Ιταλία γίνεται αυτό ή αλλού γίνεται το άλλο. Τα ίδια είναι παντού. Ιωάννα μου. Ναι, όχι, δεν απάντησε. Ναι, τι ηλικίες έρχονται στο ιατρείο σας συνήθως? Τι ηλικίες γυναικών έρχονται στο ιατρείο σας συνήθως? Δεν ακούω, δεν ακούω. Δεν μας ακούτε τώρα? Μ' ακούτε? Δεν μ' ακούτε. Τώρα καλύτερα, τώρα καλύτερα. Μία, εγώ μιλάω. Απλά δεν μ' ακούει ο κ. Φουστάνος. Ναι. Μ' ακούτε? Τώρα ακούω, ναι. Ωραία. Ναι. Τι ηλικίες γυναικών έρχονται στο ιατρείο σας? Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Οι ηλικίες παίζουν ανάλογα με το ζητούμενο. Άλλα πράγματα ζητούν οι νέες γυναίκες, άλλα ζητούν οι μεγαλύτερες. Οι νέες θέλουν να διορθώσουν κάποιο ελάττωμα, οι μεγαλύτερες θέλουν να προλάβουν το γύρας.
Συνήθως τι ζητάνε περισσότερο οι γυναίκες, γιατί τώρα τελευταία είναι της μόδας να μαθαίνουμε και για πλαστικές επεμβάσεις στήθους κυρίως. Και θέλω να σας ρωτήσω και πιο συγκεκριμένα για αυτό το ότι πλέον όλες οι γυναίκες βγαίνουν και το λένε χωρίς να φοβούνται. Αλλά συνήθως ποιο είναι το σημείο που ζητάνε να αλλάξει, το στήθος, η μύτη? Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Πάει ανάλογα. Τώρα, στη χώρα μας υπάρχουν επεμβάσεις που έχουν μεγαλύτερη, να πούμε, ζήτηση, όπως είναι η επεμβάση της μύτης, η οποία έχει μεγάλη ζήτηση, και βέβαια και του μαστού. Μίλη παναρρόφηση μετά. Έρχονται στο ιατρείο σας με κάποιες συγκεκριμένες φωτογραφίες, κύριε Φουστάνε. Δηλαδή, σας λένε θέλω να γίνω σαν τη Ζέτα, μακρυπούλια, σαν την Έλενα Παπαρίζου. Κοιτάξτε, θέλω, ας πούμε, το στήθος της Έλενας. Αυτό το ρωτάνε συχνά οι πάντες, αν έρχονται με φωτογραφία. Δεν έρχονται, όχι. Όχι. Σας το ζητάνε, έχει εκπελάξει. Είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο να έρθει μια γυναίκα με μια φωτογραφία και να σου λέει θέλω να γίνω ίδια. Διότι έτσι κι αλλιώς δεν γίνεται αυτό. Οπότε, εφόσον δεν γίνεται, δεν μπορεί να το ζητάνε. Οι γυναίκες που περνάνε από τη ζωή σας και έχουν περάσει, ζητάνε να τις κάνετε πλαστικές επεμβάσεις? Και αν εσείς το αποδέχεστε? Εάν έπαιρνα εγώ γυναίκες για να τις αλλάζω, τότε καλύτερα να άλλαζα γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγετε πάντα πολύ νεότερες γυναίκες να έχετε δίπλα σας. Κυκλοφορείτε με πολύ ωραίες γυναίκες και πολύ μικρές. Καλά, εσείς το λέτε τώρα, εγώ δεν θα κάνω τέτοια διαφήμιση. Όχι, σας το λέω εγώ, ναι. Θέλω απλά να μου πείτε το λόγο. Μου είχατε πει σε παλαιότερη συνάντηση. Ωραία. Μ' αρέσει να έχω ωραία γυναίκα δίπλα μου. Τι να έχω, άσχημη? Μου είχατε πει σε παλαιότερη συνέντευξή σας ότι τις μεγαλύτερες τις βαριέστε. Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι θέμα εμφανισιακό. Είναι θέμα χαρακτήρα και προσωπικότητας, μάλλον. Έτσι, μπράβο. Είναι θέμα και διάθεσης περισσότερο, διάθεσης για ζωή. Σας αρέσει δηλαδή να ξυπνάτε το πρωί και να βλέπετε μια πολύ ωραία γυναίκα δίπλα σας? Όχι, θα ήθελα να βλέπει μια. Όχι. Γιατί είναι κάποιοι άλλοι που επιλέγουν άλλα πράγματα. Δεν επιλέγουν τις πολύ νέες γυναίκες. Επιλέγουν τις μεγαλύτερες που μπορούν να μιλάνε μαζί τους. Συγγνώμη, την ώρα που ξυπνάς το πρωί, τι θέλεις, να αναλύσεις καμιά εξίσωση του Αϊνστάιν? Σωστό και αυτό. Μας έχετε, κύριε Φουστάνε, να της το πείτε, μας έχουν υπερεκτιμήσει τους άντρες. Νομίζω ότι θέλουμε να μιλάμε και όχι, μην είμαστε τέτοιοι τύποι. Τουλάχιστον με τις κοπέλες σας εννοείς, Γιώργο μου. Όχι, θέλουμε να μιλάμε, αλλά πρωί-πρωί λέω δεν θα αναλύσουμε καμιά φιλοσοφία. Ξέρετε τι θέλω να σας ρωτήσω, ότι τώρα τελευταία παρατηρούμε στην Ελλάδα έντονα πολλές κυρίες της showbiz, όπως η Ντούμκη Σανομικού, όπως η Κατερίνα Καινούριου, όπως και η Έλενα Παπαρίζου παλαιότερα, να εκφράζουν δημόσια ότι έχουν υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση στήθους. Έτσι. Αυτό τώρα σας ρωτάω εγώ σαν γυναίκα. Είναι ωραίο? Δηλαδή, αν είσαι ο σύντροφός της, άσχετα από το αν είναι δημόσιο πρόσωπο ή αν είναι η κοπέλα σου, είναι ωραίο να το λες, να βγαίνεις και να το λες? Νομίζω ότι είναι επιλογή του καθενός. Το πώς θα το αντιμετωπίσει το θέμα είναι δικό του θέμα. Τώρα, άλλοι θέλουν να το κοινοποιούν, άλλοι όχι. Εγώ το ρωτάω με την έννοια το ότι καμιά φορά το μυστήριο είναι και το καλύτερο. Και ειδικά αν είσαι ο άντρας της ή ο σύντροφός της. Οπότε δεν θα το καταλάβεις. Το μυστήριο όσον αφορά το σύντροφό σου είναι δύσκολο να το καλύψεις. Να παραμείνει μυστήριο. Είναι δύσκολο. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να βλέπει ο σύντροφός μια αλλαγή και να μην την καταλαβαίνει. Δεν γίνεται. Εκεί κάτι δεν πάει καλά, Στάθη μου. Συγγνώμη, αλλά αυτό που λέτε τώρα είναι για λίγο άτομο. Γιατί το βλέπεις ένα στήθος ότι είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Δεν έγινε ο σύντροφος. Δηλαδή πρέπει να βγει δημόσια να το πει για να. Δεν φαίνεται προφανώς. Εγώ το λέω για το θεωρώ λίγο περιττό. Βέβαια, άμα πιέζει την κοπέλα όπως την Κατερίνα Καινούργιο, τη ρωτάγανε. Βγήκε και το είπε να τελειώνουμε. Απλώς. Ξέρω, πας με ένα μανταρινάκι, μετά βγαίνεις με ένα καρπούζι, τι να ρωτήσεις? Μανταρινάκι. Προφανές. Φραντζέσκα μου. Θέλω να ρωτήσω, αν έχει έρθει σε εσάς κάποια επώνυμη, κύριε Φουστάνε, από προηγούμενη πλαστική, που τις έχουν κάνει προφανώς κακή δουλειά, και φαίνεται, το βλέπουμε κι όλοι, και σας έχει ζητήσει να το διορθώσετε? Γιατί βλέπουμε διάφορες... Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν λέγονται, αλλά γίνονται. Εντάξει. Μας έχει συμβεί. Ό,τι φαντάζεστε εσείς. Μπορείτε να μου πείτε εσείς ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κοιτάζετε σε μια γυναίκα? Δεν άκουσα. Το πρώτο πράγμα που κοιτάζετε εσείς σε μια γυναίκα? Τις ραφές. Ποιο? Εσείς το πρώτο πράγμα που κοιτάζετε σε μια γυναίκα. Όταν βγαίνετε έξω, έχετε απέναντί σε μια γυναίκα που σας αρέσει. Δεν ακούω τι λέει.
Πάλι δεν με ακούτε. Μόνο την. Ναι. Κάτι είναι με το δικό σου. Με το μικρόφωνο τη Ιωάννα κάτι γίνεται. Ολγινάκη μου, κάτι θες να ρωτήσει τον κύριο Φουστάνο. Εγώ θέλω να πάω στα διαζύγια. Α. Γιατί χωρίζει τόσο πολύ showbiz στο τελευταίο διάστημα. Εσύ γύρισε τελείω θέμα. Τελείω θέμα πάλι. Ναι. Κάτι ευχάριστο θέλει να σα ρωτήσει. Ακούσατε την ερώτηση, κύριε. Να μα πεθάνετε στο κέφι. Άσχετο. Δεν πειράζει. Έχει την αξία του όμω. Για να την ακούσω πάντα ερώτηση και δεν την άκουσα. Θέλω να μου μιλήσετε για τα διαζύγια στη showbiz. Γιατί χωρίζει ο κόσμος τόσο εύκολο το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται δεν διαλέγει κατάλληλο σύντροφο. Ή βαριούνται ή βαριούνται γρήγορα. Άρα πρέπει να γίνονται αλλαγές. Να γίνονται αλλαγές για να υπάρχει και κάποια εναλλαγή. Γιώργο, εσύ. Εγώ είμαι καλυμμένος. Είσαι καλυμμένος από τον κύριο Κωνστάνο. Εμένα μου αρέσει που τα τελευταία χρόνια έχουν απενεχοποιηθεί οι ειδικές επεμβάσεις. Και το λένε, δηλαδή γιατί να μην το πεις, αφού το κάνεις. Και έχουμε δει και σοβαρούς ανθρώπους που το έχουν πει, έτσι, σε πολύ καλές θέσεις στην τηλεόραση, και βλέπουμε κάτι σταρλετίτσες οι οποίες προσπαθούν να το κρύψουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Το έκανες για να φαίνεται, δεν το έκανες. Εννοείται. Κανονικά, δεν είναι και κανένα έγκλημα να αλλάξει. Όχι βέβαια. Σου, έτσι. Όχι βέβαια. Ναι. Αλλά τώρα, εντάξει, οι γυναίκες ίσως πολλές φορές σκέπτονται. Δεν νομίζω ότι τις επηρεάζει τόσο πολύ το να αλλάξουν ένα χαρακτηριστικό κάποιο σημείο του σώματος. Πιο πολύ τις επηρεάζει το να φαίνεται ότι έχουν αντιμετωπίσει το γύρας. Ναι. Πάντως μετά από όλες αυτές τις αλλαγές. Ίσως τις ενοχλεί περισσότερο γιατί αντιλαμβάνεται ο κόσμος γύρω ότι έχουν μεγαλώσει. Αλλά το να αλλάξει τώρα μία γυναίκα το στήθος της τώρα, τι νόημα έχει. Μάλιστα. Αρκεί να το κρύψει. Αρκεί μετά από όλες αυτές τις αλλαγές που κάνουν να μην παραπονιούνται ότι δεν υπάρχουν αληθινοί άντρες. Έτσι. Είναι λίγο ξύμορο το. Έλα καλά, δεν έχει να κάνει. Ότι δεν υπάρχουν αληθινοί άντρες. Είναι λίγο. Ναι. Φραντζέσκα μου, να ρωτήσω κι αν ισχύει ότι σας έγινε πρόταση για τον Dancing with the Stars 3. Στην Κρητική Επιτροπή. Ισχύει. Μου έκανε μία πρόταση την πρώτη φορά, αλλά δεν πήγα. Την πρώτη φορά είπατε όχι. Τώρα σας έχουν προσεγγίσει ξανά. Όχι, όχι. Τι σας είχαν πει την πρώτη φορά. Για να συμμετέχω. Στην Κρητική Επιτροπή. Όχι. Να χορέψετε. Να χορέψετε. Τέλειο. Τέλειο. Και γιατί είχατε πει όχι. Εγώ αντιλαμβάνομαι, γιατί ρωτώ και εσάς. Καταρχήν ήθελα να πηγαίνω να κάνω πρόβες, δεν ξέρω εγώ πόσες. Και κάθε μέρα. Ο χρόνος δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Μάλιστα. Δεν ήταν κανένας άλλος λόγος. Με το καλό στο επόμενο, οπότε δεν ξέρουμε. Δεν το καταδικάζουμε. Δεν την καταδικάζουμε τη συγκεκριμένη πρόταση. Καλά, τώρα, άμα παρακολουθήσεις λίγο το. Το κόνσεπτ, νομίζω ότι δεν είμαι εγώ για τέτοια. Να κάνω ακροβατικά, όχι. Μα γιατί, εγώ πιστεύω ότι θα σας τέριαζε πάρα πολύ. Να σας πω την αλήθεια. Όχι, όχι. Λοιπόν, κύριε Φουστάνε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο όμως εγώ, τελείως τώρα διαφορετικό και άσχετο όπως τα λέγατε κι εσείς. Θέλω να σας ευχαριστήσω δημόσια, γιατί το 2005 που ήμουν στα καλλιστεία του Αντένα, μου είχατε βάλει τον καλύτερο βαθμό. Εσείς μπορεί να μην το θυμάστε, αλλά εγώ δεν ξεχνάω ποτέ. Θα λογοδοτήσετε μια μέρα. Όχι. Πάντως δεν νομίζω ότι έκανα λάθος. Από ό,τι βλέπω δεν πρέπει να έχω κάνει λάθος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή εβδομάδα και καλή χρονιά. Καλή επιτυχία λοιπόν από εδώ και μπρος. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία από εδώ και μπρος. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, στο σημείο αυτό. Συγγνώμη, το βλέπω στα περιοδικά. Το ευχαριστώ που άργησε 7 χρόνια. Δεν είναι 7. Λοιπόν, να πούμε άλλη μια φορά όμως για το Samsung Galaxy και τώρα έχω και το λέω αυτό, γιατί ανυπομονώ να δούμε το επόμενο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με ένα καινούργιο ρόλο, το Απόστολου. Γλέτσου, Ιωάννα μου. Ένας είναι, καλά, σωστά. Λοιπόν, και γιατί να μην είμαι εκεί να το τραβήξω με το δικό μου κινητό, πες μου. Γιατί να μην είμαι εκεί. Το Samsung Galaxy. Δηλαδή, πραγματικά, Φραντζέσκα μου. Δοκουμέντο. Στη σελίδα γίνονται πράγματα. Στη σελίδα γίνονται πράγματα. Και όπως είπε και ο Γιώργος Χατζηπαύλου, είναι το νέο Μανχάταν. Περνάγεις απ' έξω με την Κατερίνα και τι της είπες. Εδώ είναι η σελίδα που γίνονται. Όχι, όντως. Δεν αστειεύομαι. Επειδή έχω κάνει διάφορα ταξίδια προς τη Βόρεια Ελλάδα, έχει αρκετά πράγματα που έχουν αλλάξει. Έτσι, να τα μας λοιπόν. Αν θέλετε όμως να πάτε στη Στυλίδα, έχουμε και GPS στο Samsung Galaxy. Γρήγορα στείλτε μη και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54990 ή καλέστε από το σταθερό στο 9011 51 51 40, γιατί έχουμε περίπου στα 2 με 3 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, για το τέλος του διαγωνισμού. Και θα κληρωθεί σήμερα, όχι αύριο. Λοιπόν, πάμε να δούμε παρακαλώ πάρα πολύ τον Απόστολο Γλέτσο στο ρόλο του τραγουδιστή αυτή τη φορά.
Ο Δήμαρχος δεν θα τραγουδήσει. Αλμία. Καλμά. Από τέτοιο δεν ξεχνώ την παλιά την γειτονιά μου, γιατί στο παγκάκι της πλατείας έχω χαράξει τα αδερά μου. Έγκαι! Θέλω να γυρίσω στα παλιά. Εδώ και τώρα θέλω την παλιά μου γειτονιά. Για μια ώρα θέλω να γυρίσω να σε δω. Ένα βραδύ ένα κενό. Μια χαρά! Και ξεσηκώνει και το πλήθος. Νίβο, γιο με, πάρα πολύ ωραίος ο δήμαρχος. Παιδιά, πολύ ωραίος ο δήμαρχος. Είχε τραγουδήσει κάτω από το πουκάμισό μου ο Απόστολος Γκλέτσος και είχε βγει σε CD. Πότε καλή είχε γίνει αυτό. Στους ψήθυρους καρδιάς, το θυμάστε. Σοβαρά. Ναι, πάντως τραγουδήσει. Χορεύει και φοβερός η Μπέκικο. Εγώ αν το συμπαθούσα 10 φορές όταν ήταν ηθοποιός, πακόμενο άνθρωπος στην ουσία, έτσι. Τώρα που έχει γίνει δήμαρχος, το συμπαθώ χίλιες. Δεν ξέρω, δηλαδή. Φτουφτουφτού με το παντιάξιμο. Φοβερά δημοφιλής. Φοβερά δημοφιλής. Κάτω το πουκάμισό μου, ε. Ναι, και το έχει πει και πάρα πολύ. Θέλω να το πω αυτό. Λοιπόν, από το τραγούδι του Απόστολου Γκλέτσου, να ξεφύγουμε λίγο και να πάμε σε ένα υπέροχο πάρτι. Συγκεκριμένα στο πάρτι του δρόμου 89,8, όπου συναντήσαμε και Γιάννη Πλούταρχο και Αμαρλής, αλλά και τον αγαπημένο μας Νίνο. Πάμε να το δούμε, παρακαλώ. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, όλοι μαζί. Να περάσετε ένα πανέμορφο βράδυ. Ο Νίνο, ο Γιάννης Πλούταρχος και η Αμαρλής ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά αφιερωμένη στους ακροατές του 89,8 Δρόμος FM. Θα κάνουμε ένα φαντασμαγορικό σοου και θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Καινούριο τραγούδι με το Φίβο, πολύ συγκινητικό. Και έρχονται και άλλα πολλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι το ραδιόφωνο, ο σταθμός σας πραγματικά υποστηρίζει τους καλλιτέχνες όλους. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη βοήθεια, τεράστια βοήθεια στους καλλιτέχνες και εμείς βέβαια στηρίζουμε το δρόμο συγκεκριμένα. Ο δρόμος είναι ένα ραδιόφωνο που δίνει σωστή ψυχαγωγία. Αυτό πιστεύω. Το 2012 θα είναι η αρχή των πάντων, μια καινούρια πραγματικά αρχή. Το πιστεύω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το πιστεύω. Καλά. Το άλλο ένα παιδάκι. Όχι, φτάνει τα παιδιά. Να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα, να διασκεδάσει ο κόσμος, γιατί αυτό είναι και το κύριο μέλημα όλων μας. Να ξεχαστούμε, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε, να περάσουμε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά. Το 2012 έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλές εκπλήξεις. Ξεκινήσαμε, νομίζω, πολύ δυναμικά. Υπέροχο πάρτι από τον δρόμο 89,8 και θα ακολουθήσουν κι άλλα. Εμείς γιατί δεν πήγαμε. Εσύ πες μου. Γιατί δεν μας κάνει. Ο κύριος δίπλα σου. Πώς Στάθης δεν μας πήρε μαζί. Στάθη γιατί. Δεν τα ξέρω αυτά τα... Δεν γιατί το ξέρω. Γιατί απίστευτη μπαλάντα αυτή του Νίνο. Τι απίστευτη μπαλάντα. Κάνει θράψη. Εγώ δεν ήξερα ότι παίζει πιάνο. Τώρα το είδα. Και γράφει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια ο Νίνο. Και έχει γράψει απίστευτες τραγουδάρες. Βέβαια. Μια χαρά. Λοιπόν, στο σημείο αυτό όμως παρακαλώ πάρα πολύ. Μπορούμε να δούμε το όνομα. Δημήτριος Κίτσιος, συγχαρητήρια Δημήτριε! Νικητή, συγγνώμη Δημήτρη μου. Σε καλή μεριά λοιπόν, το έχω πακετάρει ήδη γιατί το Samsung Galaxy είναι δικό σου. Ορίστε. Λοιπόν, εμείς σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, ό,τι και να επιλέξετε να κάνετε. Βέβαια, τι το καλύτερο, από το να αλλάξετε στο σπιτάκι σας.
να φτιάξετε ωραίες σουπίτσες, ωραίο τσαγάκι, κανένα ωραίο κέικ να το συνδυάσετε μαζί. Καλά με τα λέω. Σουπίτσα και τσαγάκι και γάκι πώς. Μια μετά, να κάτσετε σπίτι, στον καναπέ κοκκούνι. Όχι, αλλά να βγούμε, δηλαδή είμαστε τρελοί, έτσι. Ταινιούλα κι αν είσαι μόνο σου, δεν ξέρω. Τι είπες, θα βγεις. Θα βγούμε, είμαστε τρελοί. Εγώ δεν πάω πουθενά, αγάπη μου, σήμερα. Λοιπόν, να είστε καλά, φιλάκια πολλά και κάνετε ό,τι εσείς θέλετε. Ό,τι εσείς θέλετε.